Εσένα. Που σε ξέρω. Εσένα, Τσαλτίδη. Τόσο λίγο. Θα σε κράξω άλλη φορά. Εσένα... Θα σε κράξω άλλη. Όχι άλλη. Αύριο. Αύριο. Γιατί εκτεθήκαμε ανεπανόρθωτα. Χθες. Σαν εκπομπή. Κάθε μέρα. Πήρε τον Παναγιώτη το Σάββατο. Α, το Σάββατο. Ναι, ναι. Και το παιδί ήταν καλά. Περιτώνω από ό,τι έκανε. Μπεκρόπινε. Τέλος πάντων. Το... Ζωή μου είναι ότι θέλω την κάνω. Δεν κατάλαβα. Νερό δεν γίνεται. Το αίμα τη Ρούμελ σκυλάει. Το αίμα τη Ρούμελ σκυλάει. Δεν τρέπεστε. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Δεν τρέπεστε. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Δεν τρέπεστε. Το αίμα του Βορρά. Με το μυαλό στο αλογάκι. Δεν τρέπεσε, ρε. Με το μυαλό. Πανηγυρίζει ρε Βιερίνια στο μυαλό στο αλογάκι. Τρεις μέρες πριν είπες για κλοπές. Φέρε μου το περσινό πρωτάθλημα. Ο Χάρτινος Βιερίνια. Με το μυαλό στο αλογάκι. Ο Χάρτινος Βιερίνια. Τι άλλο να κάνει, δεν της είχε αφήσει με 9, με 8, με 7, με 6, με 5. Ο Χάρτινος Βιερίνια. Στο 11ο λεπτό. Λοιπόν, τέτοιο πέναλτι, ναι. Ούτε επικόκαλη ο Ολυμπιακός. Χρήσατε, μείνε λίγο εκτός ποδοσφαίρου. Ως εποχούμενο σε δίτροχο. Ναι. Ζητώ από την ελληνική δικαιοσύνη αν ο Αλέξανδρος Τσαμούρης, ο τζέντλεμαν Αλέξανδρος Τσαμούρης, ο τριαντάρος διαιτήστας του Πειραιός, από τον Πειραιά, αν οδηγεί να του αφαιρεθεί το δίπλωμα. Ποδοσφαιρικά δεν με νοιάζει ο άνθρωπος. Μια χαρά, πολύ καλός. Αν οδηγεί, ως εγώ οδηγός εποχούμενος σε δίτροχο, ζητώ να του αφαιρεθεί το δίπλωμα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ανθρώπινο λάθος. Δεν το είδε. Πού να το δει. Παλικάρι μου, δεν γελάω. Εγώ λέω ότι δεν το είδε. Γιατί αν το δει, το δίνεις πέναλτι. Γιατί έχει και τρίτο πόδι ο Βιερίνια. Αλλιώς να σηκωθεί η μανούλα μου, η κυρία Βάσο, να παίξει διαιτητής. Να αναστηθεί η μανούλα μου, να αναστηθεί ο πατέρας του Χρύσανθου, Θεός χωρέσει τους ανθρώπους, να παίξει τους διαιτητές. Όλα τα βλέπω. Και εσύ ρε Πέλκα, κάντε τους. Εγώ λέω ότι δεν το είδε Χρύσανθου. Ρε κάντε τους τρελούς. Διαφωνούμε σε σου. Μπροστά είναι. Όχι, εγώ διαφωνώ. Τους κάνετε τον καταράχτη της έδεσας, δεν το βλέπετε. Μπράβο. Εγώ λοιπόν λέω, επειδή φοβάμαι, οδηγώ τώρα, θα με καρφώνανε. Άσε τώρα ρε όλα τα παραμύθια σου πρωί πρωί. Ταξιτζής αλητήριος. Άντε ρε ραμολή. Και το καλύτερο που την ώρα της μετάδοσης λένε ότι δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ πέναλτι που χτυπάει στον Πούτι. Είναι σαν του Γιόχανσον. Του Αντέτσο. Στο γόνατο. Στο γόνατο και ένα πέναλτι. Με το μυαλό στο αλογάκι. Με το μυαλό στο αλογάκι. Που έπρεπε, να είμαι, που έπρεπε να είμαι 10 βαθμούς μπροστά. Ο περσινός, για το ο περσινός δεν ήταν έτσι. Δεν ήμουν έτσι γιατί το περσινό. Ο Κρότος που θα κάνει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Κρότος που θα βγάλει. Ο Κρότος που θα βγάλει. Το άδικο το τιμωρεί. Το περσινό το παραμύθι. Με τον ίδιο τρόπο θα το χάσει. Μετά από 35 χρόνια πρωτάθλημα. Με τον ίδιο τρόπο. Καλά θα το δούμε. Πάλι έτσι θα το χάσει. Θα δούμε αυτό να το χάσουμε φέτος. Το φετινό δεν θα τελειώσει όμως. Και να το πάρει αυτό ο Κρότος θα το πληρώσει. Ο Κρότος που θα βγάλουμε. Αδικία. Χριστό, Μάιο, ο περσινός ο Παοκτής εδώ δεν ήταν έτσι. Γάβρε του Βορρά. Ο Δός Αβίσου ο αριθμός 0. Ο Λουντέμις ξανά στο σπίτι σας. Είμαι ένας σύγχρονος Παναής. Αυτό είμαι. Παναγιώτη. Αυτό είμαι, φίλε. Ξύπνησε ο λογοτέχνης μέσα σου. Ναι. Όποτε θέλω να τους πω τους χορηγούς. Δεν κατάλαβα. Παιδιά, από τότε που τον έκανε μάγκα ο Χρυσόγονος. Ποιος Χρυσόγονος. Ποιος ρε. Γυρίζει ντυμένος από τη μέρα που γύρισε από Βρυξέλλες ο Τσαλτίδης. Παιδιά, η Κατερίνα καλημέρα. Κατερίνα Τσαλτίδου καλημέρα. Το μαντιλάκι έγινε λίγο βρεγμένο από τα κλάματα που πάει πριν από το πρωτάθλημα. Αυτά που. Ντύσιμο βαρουφάκι. Καρό. Όχι κλασικό όμως. Όχι κλασικό. Άντε ρε κακομύρι τώρα. Παιδιά, ο Τσαλτίδης γύρισε από το Χρυσόγονο, άλλος άνθρωπος, γύρισε βαρουφάκης. Τον στείλαμε Νέα Δημοκρατία του 1975 και γύρισε βαρουφάκης 2018. Κλαίω. Μην πας και σαν πατριά. Κλαίω. Αν ακούει η Κατερίνα Τσαλτίδου, πρέπει να ανησυχεί. Όχι περίεργο η φάκη, λίγο πονηρό έτσι. Τι έκανα πριν μια ώρα. Και επίσης. Εωρείται δηλαδή. Χρήστο. Αυτό να φοβάσαι. Ποιο, εγώ, σαν προσωπικά, εγώ Παναγιώτη ή ομάδα μου να βγάλω. Με ποια μπαίνει κάθε πρωί το παρατήρησε. Με τη μικρή. Πώ γίνεται να βρίσκονται, ρε φίλε. Με τη μικρή. Η οποία μικρή μπαίνει ξεμαλιασμένη και άμαθη. Τρίτο πρωινό. Ο άλλο δεν θα πάρει. Και μετά εδώ φτιάχνεται η άλλη. Βάφεται, κάνει το μαλάτι. Βλέπω στο μπαίνει τουαλέτα. Ναι. Απίστευτο. Απίστευτο. Παιδιά, για όσα αναρωτιούνται. Γιατί...
Πήγαινε πέστε μια κουβέντα. Έχω να δηλώσω. Αναστασία Λάμπτα στον αέρα, μισή λεπτό. Έχω να σα πω βασικά τι συνέβη στο ασανσέρ. Ο κύριο Τσαλτίδης έριξε τον καφέ πάνω στο μπουφάν μια κυρία. Το έχεισε, ναι. Κάπου εδώ. Στο στήθο. Πώ γίνεται αυτό, ρε φίλε. Τον κρατά τον καφέ κάτω, αυτό τον κρατούσε πάνω. Φοβερό. Ναι. Με καραμπόλα κιόλα. Όπω τα γκολ του Άρη. Και εσύ τι είπατε. Εγώ δεν συμμετείχα. Αλλά το τι έγινε μεταξύ τους δεν μπορώ να σας το πω. Α, υποκόλλησε που λέγαμε. Περίμενε. Έκανε ο Χρήστατος. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Και έβαλε το χέρι και με τη λέρωση. Μπράβο τον Τζάλε. Μπράβο. Α, γι' αυτό γίνεται καλά. Να τον ξέρετε η σύζυγό του. Βλάβει το σανσέρ. Και λες τι έγινε. Μπράβο. Τι μπορεί να γίνει. Μπράβο. Λίγο αργότερα λάβει ένα elevator. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από λατρεμένο μου Παοκτσί 164. Πόσο πίκρα που θα το πάρω με κόντρα διαιτησία. Ορίστε, με κόντρα διαιτησία. Ενώ άλλοι 90-10, σφάζουν τον Παναθηναϊκό και δεν μπορούν να κερδίσουν. Κυριούλιδες! Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα με καθυστέρηση μισής μέρας στον Όζι Όσμπουρν, χθες και τα γενέθλιά του, σαν εψέ γεννήθηκε πριν από 69 χρόνια. Μπράβο. Όμως, βγαίνει θέμα αυτόν, από το ρεπορτάζ αυτόν τον των τελευταίων ημερών από τον Όζι Όσμπουρν, από τη ζωή του Όζι Όσμπουρν. Ανέβασε ο ίδιος στο διαδίκτυο ότι κινδύνεψε πριν από περίπου 8 ημέρες να φύγει από την ζωή κάνοντας μανικιούρ. Ερώτηση, παύλα θέμα για όλες και όλους εσάς. Πώς κινδυνεύει η ζωή κάποιου να χαθεί από το μανικιούρ? Εγώ προσωπικά τρομάζω, ναι, γιατί κάνεις περίπου μία φορά το δίμηνο, τρίμηνο, πηγαίνω, ναι, για πεντικιούρ. Ναι, με τις στέρνες αυτά που σου κάνουν, έτσι, στέρνες, ναι, δεν σε καργαλάνε καθόλου. Ερώτηση, ναι, πώς μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του? Ο Όζι θα το πάθαινε, ανέβασε και φωτογραφίες κανονικά και σχόλια, κινδύνεψε να χαθεί η ζωή του περίπου 8 ημέρες πριν τα 61 τα γενέθλιά του από το μανικιούρ. Περιμένουμε σχόλια. Η πιο εύστροφη απάντηση θα τιμηθεί από την τρόικα της καρδιάς σου. Λοιπόν, διαβάζω μήνυμα θαλαμοφύλακα οπαδού του ΠΑΟΚ. Το βασικό θέμα για σήμερα, ζητώ εγώ προσωπικά ως Μάριος Ασλαμής, εποχούμενος σε δίτροχο, από τις αρμόδιες αρχές να πάρουν το δίπλωμα οδήγησης, αν οδηγεί, αν δεν οδηγεί, κανένα πρόβλημα, κανένας κίνδυνος, από τον Αλέξανδρο Τσαμούρη, τον 30χρονο διαιτητή του Συνδέσμου Διαιτητών Περαιός. Όχι της τράπεζας, του συνδέσμου. Που έκανε τα δύνατα δυνατά για αγγελάριο ΠΑΟΚ. Μήνυμα, θαλαμοφύλακα, δεν σου δίνει μια χαρά πενάλτη στο 10 λεπτό να δούμε το σκηνικό. Θαλαμοφύλακας. Χαρτινούλη, Χαρτινούλη, δεν θα παρατηθείς 12 Δεκέμβρη, μήνα Δεκέμβρη, 12 του μηνός. Δεκέμβρη, μήνα, 12 βαθμούς πίσω, με φθηνές δικαιολογίες, ναι, υπομονή. Πάμε ξανά, ρε, δώστε λίγο μουσική. Αϊ, θαλαμοφύλακα, άφηνε κανένα κενό. Χαρτινούλη, Χαρτινούλη, δεν θα παραιτηθείς Δεκέμβρη μήνα 12 βαθμούς πίσω με φθηνές δικαιολογίες. Υπομονή. 5 μήνες φαλιάρες έμειναν ακόμα να το σηκώσει ο Νταγλαράς Σέρβος που έγινε ρεζίλη χθες. Ξεφτυλίστηκε χθες. Γιατί, αγόρι μου γλυκό. Και μετά μπορείς να αποσυρθείς στον Όλυμπο. Πρόσβαλε την ομάδα σου. Ναι, μπέτες, καλά, καλά, εντάξει. Στον Όλυμπο και να τα λέτε με τον Δία. Χτυπάει τον Κυρκώστα, τον τζέντλεμαν οπαδό της ΑΕΚ από, ναι, τον ομό Πιερίας. Το παράτησε τώρα και τον πήραξαν οι Μολότοφ στο ΑΕΚ Άγιαξ. Μπορείς, λέει, να αποσυρθείς στον Όλυμπο και να τα λέτε με τον Δία. Ο Νταγλαράς ο Σέρβος χθες ξεφτέλησε την ομάδα του. Γιατί, έτσι, τι έκανε. Συμπεριφορά απαράδεκτη. Γιατί, ρε φίλε, συμπεριφορά απαράδεκτη. Το γάντι, γιατί το ένα δάχτυλο ήταν απ' έξω. Αυτό το μεσαίο. Κάνει την κίνηση που πολύ σωστά είπε ο Παναγιώτης. Έπρεπε να κάνει ο coach, ο Βαλκάνιος coach και στο Λονδίνο. Προφανώς ο μπαμπάς του δεν πρόλαβε να τον ειδοποιήσει. Καλά, καλά, ο πατέρας του. Έτσι. Και δεν τον έβγαλε. Και έπαιζε ο ΠΑΟΚ και εκτέθηκε. Και έφαγε τα τέσσερα. Αν έβγαζε τον Πρίγιοβιτς και έβαζε πάρα πολύ απλά, περνούσε λίγο πιο μπροστά, ας πούμε το Λιμιό, κάπου μπροστά, κάπου κορυφή, ψευτοεννιάρη, και να έβαζε ένα αμυντικό ακόμη, ο ΠΑΟΚ με την τύχη που έχει, ναι, μην πω κάτι άλλο, ναι, ναι, μπορεί και να έχανε μόνο 2-0. Το φεσταριά της Έλτσης. Και να ήταν τώρα όλα όμορφα και ωραία. Κομματάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Μην έχουμε το γνώθι σε αυτόν εδώ πέρα. Φίλε, μπερδεύτηκα. Νόμιζα έβαλε, ναι, συζήτηση από τρύπε. Είμαστε τρένο, αλλά είμαστε λίγο φάνταστοι. Εσύ έβαλε κομματάρα από την τεράστια ελληνική ροκ μπάντα. Από τη με διαφορά τεραστιότερη. Τεραστιότερη, έτσι. Δεν διαβάζει του Ιταλού το μήνυμα, ρε φίλε. Φανταστικό. Ρε Ιταλό, το μήνυμά σου. Το μήνυμά σου. Πώ να το διαβάσουμε. Μια χαρά διαβάζει, ρε φίλε. Μόνο μία λέξη πάλι. Να δούμε τώρα πώ άντε. Την αλλάζει, ρε παιδί μου. Άντε.
πίσω και στην άναψα. Μωράκι μου, εγώ είμαι, ξεβάφτηκα. Και μας ενημερώνει ο Γιώργος Σταλός ότι ο Όζη Εψέ έκλεισε τα 70 του χρόνια. Τα 69 διάβασα εγώ. Έτσι, δεν ρωτάμε σε ποια πόλη γεννήθηκε. Είναι αστείο πραγματικό. Πραγματικά είναι αστείο και τραγικό να ρωτήσω σε ποια πόλη γεννήθηκε Όζη Όσμπουρν. Ούτε δώρο, τίποτα έτσι. Δεν το ξέρει και ο Τσατσαρός. Ο Τσατσαρός καθημερινά μου αποδεικνύει το πόσο πραγματικά, πόσο στενό κορσές είναι αυτό το οποίο κάνει εδώ, σε αυτή την πόλη. Ο Κωστής έχει τις δυνατότητες, έχει τα potential να κινηθεί στην αχανή πεδιάδα του πλανήτη Κόσμος. Και αναγκάζεται. Έλα, σε εκθιάζει. Κάτι θέλει από σένα, να ξέρεις. Με σεφερλιά, ναι. Το αντίβαρο. Όζη, ναι. Πιστή προσέλθετε. Θα σε κράξει η Έλενα Κρήτα. Χαμός γιατί με αυτούς, ρε. Μηνύς, χαμό η Έλενα. Αγαπημένη η Έλενα Κρήτα. Έβαλε τα κλάματα σχεδόν ο Σεφερλής, ρε. Ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Μέχρι που έμαθα ότι είναι ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Την έχω αγκαλιάσει. Ναι, είναι. Το έχει πει. Λατρεύει ποδόσφαιρο. Αλλά πήγαινε παντού και έβλεπε μπάλα. Παντού. Πού την έχω δει, στο κοπί μου. Πού την αγκάλιασα. Καφτατζόγλιο, σε ποιο μάτσα. Ποιο μάτσα. Ηρακλής ΠΑΟΚ, έκανε κερκίδα. Τρέχω από πάνω, την αναγνώρισα και μου λένε όλοι από γύρω, ρε φίλε, πού κατάλαβε την Ακρίτα αυτή. Ντουγκάλα, όχι, δεν σου είπα τέτοια. Ηρακλής Λάρισα. Άντε. Ματσάρα. Ήρθε ο Ηρακλής. Έχει Ακρίτα σου, Ηρακλής Λάρισα. Πήγαινα από αυτήν παλιά. Περίμενε. Την αγκαλιάζω από πάνω, με αγκαλιάζει. Τη συνοδεύει ένα τύπο. Καφτατζόγλιο τώρα. Εγώ την έχω δει από 15 σκαλιά πάνω. Και εκεί μάπε. Εγώ παγκοσμίω άγνωστο. Την αγκαλιάζω, λέω, Έλενα, είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Και με αυτή. Νομίζω μου είπε, δεν είσαι ο μόνος. Πιπίνη για πιπίνη, δεν έχεις αφήσει. Τόσο αυτάρεσκα. Είναι τόσο αυτάρεσκα. Εντάξει, λατρεμένη Έλενα Κρήτα, ρε, εσύ. Λατρεμένη. Και ο σύζυγός της, gentleman και υπέρχος άντρας. Ο ηθοποιός, το ξεχνάω τώρα, δεν. Επειδή ρωτάς που γεννήθηκε ο Όσμπουρν, στο Μπέρμιγχαμ. Στο βόρειο Μπέρμιγχαμ. Εννοείται, στο Μπέρμιγχαμ. Παιδιά, το θεωρώ ντροπή. Το θεωρώ ντροπή. Εντάξει, εννοείται. Δεν σχολιάζω καν. Όλοι από εκεί ήταν. Και οι τέσσερις, από εκεί ήταν. Όχι, ζέχνη, λέμε το τάδε μέρος. Ναι. Ο ντράμερ, ξέρεις ότι όταν έχανε η Βίλα, όταν έχανε η Βίλα ειδικά εντός έδρας, ήταν βραδιά live, έκανε να βγει μισή ώρα αργότερα, 40 λεπτά. Γι' αυτό λέγανε άστον τον. Δεν ντράμερ, έβγαινε, έπινε. Ναι. Άστον ναι. Τον ντράμερ, το θα πούμε μόνοι μας. Ποιος είναι ο πιο καλός φίλος του μουσικού. Αυτός ένα μηδέν. Ο ντράμερ. Το λένε όλοι οι άλλοι για τους ντράμερ, ξέρεις, ξεφτύλα. Ο ντράμερ είναι που του λες κάνει. Υπάλληλος κανονικά. Και λέω, Έλενα, εδώ πέρα τι. Λέει, λατρεύω το. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι και ούτε και μου είπε, είμαι ΠΑΟΚ. Τι πάει περίπου χρονιά. Πρέπει να είναι. Πολύ παλιά δηλαδή. Τέλη 80, αρχέ. Α, πολύ παλιά. Ναι, ρε. Ναι. 80. Ναι. Να σου πω και τι φορούσε. Ναι. Το μαλλί κατά κίτρινο, καρέ, καρέ. Και μακρύ, απλό μίνιμαλ, κατά μαύρο παλτό, μαύρες μπότες. Λιακάδα έχει, αλλά είναι νομίζω, ξέρεις τι, τέλη χειμώνα αρχές άνοιξης. Είναι αρχές μέσα Μαρτίου, κάπως έτσι. Με τέχνη, όπως λέτε. Έτσι, δηλαδή, ναι. Ναι. Και θυμάμαι και πιο από τα παλιά παιδιά, από τη γειτονιά μου, Ηρακλειδέα Σάρο, ακόμη και τώρα πηγαίνει, παντρεμένος με δύο παιδιά, μου λέει εσύ πού τη γνώρισες από εκεί πάνω. Με το που μπαίνει μέσα, περνάει τη θύρα, στη 13, δίπλα. Λέω αυτή είναι. Λέω σίγουρα αυτή είναι. Κατεβαίνω τα σκαλιά, φωνάζω Έλενα, γυρίζει. Οπα. Και είμαι εγώ από πάνω από το διάζωμα και πέφτω από την αγκαλιάζω πάνω της. Κανονικά. Ένα τύπο συνόδευε ούτε καμιά άνθρωπο αντίδραση. Τίποτα δεν. Εντάξει, μάλλον φίλο. Ακίνδυνο φαινόμενο. Λοιπόν, βλέπω ωραία μηνυματάκια. Διαβάζουμε άλλη μία φορά το μήνυμα. Ή το, ναι, το διαβάσαμε τώρα με φύλακα. Χτυπάει για μία ακόμη φορά τον κύριο Κώστα, τον οπαδό τη ΑΕΚ. Μάλλον φίλαθρο τη ΑΕΚ και οπαδό του Πιερικού από την Πιερία. Μήνυμα του 845. Καλημέρα, ρε παιδιά. Ρεσής. Μάθατε ότι χθες η Southampton απέλησε τον τεράστιο Mark Hughes επειδή δεν μπόρεσε να νικήσει τη United. Λογικούς τους βρίσκω πάντως. Άντε καλημέρα και φιλιά στους καρατέκα της Λαμίας. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Καλημέρα Θουβού, ναι, να είσαι καλά. Με ενημέρωσε με το που έγινε, ήμουν εδώ, γι' αυτό κανείς δεν το ήξερα. Ο Χρήστος ο Κιώσης. Πήρε κίτρινο ο Ντελαπένια. Μου λέει έδιωξε η Southampton τον Mark Hughes. Ο οποίος γενικά, ωραία μπαλίτσα, ωραία μπαλίτσα, απλά νομίζω και σαν δυναμική και σαν υλικό μπορεί παραπάνω η Southampton. Σου λέει αυτούς τους κατσαπλιάδες δεν μπορείς να κερδίσουμε, είναι δυνατόν, δρόμο. Μακάρι ο Mark Hughes να έρθει μια μέρα στον Ηρακλή. Μακάρι, ζω γι' αυτό, τεράστιος Mark Hughes. Έχει κάνει επικό παιχνίδι στο τελικό κυπελλού με την Μπαρτσελόνα το 2-1. Εννοείται. Ε? Εννοείται. Έχει σκοράρει κιόλας, ε. Και τα δύο γκολ. Και τα δύο γκολ. 2-0 και μειώνουν αυτοί με τον Κούμαν, 2-1. Ρότερνταμ. Στο Ρότερνταμ.
Την μπροσούρα. Θυμάσαι που έβγαζε το United. Τι, Οπότε, τι έχω εγώ, το θυμάσαι. Δεξιδιακό. Moments to remember. Φάκελο ναι. 35 κιλά μου στείλανε. Τότε, ναι. Γραβάτα έχω. Πιν έχω. Μπάτζ έχω. Την μπροσούρα την έχω. Την μπροσούρα, πρόγραμμα ναι. έχω. Ναι, το πρόγραμμα. Από τον τελικό έχω αυτό και το πρόγραμμα και τη UEFA. Που είναι ένα μικρό. Έτσι. Ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ναι. Μισό λεπτάκι εγώ ρε. Θουβού, παλικάρι ο Σερόνιμο Μπαράλες. Παλικάρι. Και αυτά είναι, αυτό είναι παλιό καλό. Αυτό είναι παλιό καλό βρετανικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Ας του καρατέκα της Λαμίας. Ο Μπατιστόν σε φαλάκρα. Έχεις μάθει να σε χαϊδεύουν οι αμυντικοί. Να σε χαϊδεύουν οι αμυντικοί της Λάρισας. Άσε με τώρα. Τι και συγγνώμη, της Ξάνθης. Άσε ρε κακομύρη τώρα. Και να τους αγοράζεις. Θα μας πεις για τον Κυριακίδη με 10 παίκτες ο Πανετολικός γιατί δεν πήγε χθες. Και να τους αγοράζεις. Τελευταία επίθεση που κερδίζει βάλω Πανετολικός να πει και αυτός δεν θα τους αγοράζουνε. Εκεί δεν σε πειράζει. Σωστό λέει. Έφυγες να προλάβεις το θέατρο. Σωστά κατάλαβες. Λέει ο Παναγιώτης. Δεν τα είδες αυτά, Σλαμά. Δεν τα είδες αυτά στο 92 μισό. Σινεμά πήγε, όχι θέατρο. Γιατί λες ψέματα. Προπαγανδιστή ψεύτη. Δεν έμεινε να δει. Προπαγανδιστή σινεμά πήγε το παιδί, όχι θέατρο. Ταινία του 66. Μπράβο. Να σε παραδεχθώ, ρε φίλε. Τι, ξέρω ποια είδες. Να σε παραδεχθώ. Ποια είναι αυτή. Ποια ταινία είναι αυτή. Όχι ταινία ποια είναι αυτή. Όχι. Δεν έχω ταινία. Η γυναίκα ποια είναι. Η κυρία. Η κυρία. Η μοναδική γυναίκα στη φωτογραφία. Είναι λίγο πολύ ασπρόμαυρη αυτή. Ναι, είναι εντάξει. Είναι το 66. Η Τζάκι Κένεντι. Σε παραδέχομαι. Εύκολο. Σε παραδέχομαι. Για σε να... παραδέχομαι. Για καλό. Να δω, για να δω, για να δω. Καλό. Θεσσαλονίκη 66. Ποια είναι αυτή. Η 66. Θεσσαλονίκη 66. Ναι. Δούμε λίγο καλύτερα. Ποιο είναι στα δεξιά τη. Α, η τέτοια είναι, ρε, του που πέθανε στο μπάνιο. Η τέτοια που πέθανε στο μπάνιο. Η Ιωνάσινα, Ιωνάσινα, ρε. Ιωνάσινα, μπράβο. Το βρήκε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη στο δεξιά. Ήρθε, έκανε... Ποιος είναι δίπλα της δεξιά, ηθοποιός. Και αυτή η ηθοποιός είναι. Και αυτός είναι ο οποίος πέθανε, τον στα δεξιά της, εσύ. Είναι πολύ και ζει και βασιλεύει. Ο Φωτόπουλος. Αυτός. Αυτός. Αυτός είναι στα αριστερά της. Στα δεξιά της είναι, το είπα. Τα ελληνικά μου, δόξα τω Θεώ. Ποιος είναι. Όχι μόνο Άρης με κεφαλαίο. Μιλάμε σωστά. Ποιος είναι. Δεν βλέπει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Άγγελος το μικρό. Σπυρίδων. Ηθοποιός. Ζει και βασιλεύει. Έπαιξε για θέατρο πρόσφατα. Παράσταση. Μπασινάς, όχι αυτός ποδοσφαιριστής. Ο Αγγελόπουλος. Ο όχι. Ο Αντωνόπουλος. Ο Αντωνόπουλος. Ναι. Τον βρήκε, σε παραδέχω. Δίπλα ο Κώστας Καραγιώργης που πέθανε το 88. Έλα, δίπλα. Που έπαιζε άγνωστο πόλεμο. Τι κάνει εδώ. Ουσί, καλό, καλό. Τσαλτίδης, παιδιά, είναι και απαντάει με άνεση και φεύγει. Θέλει να δείξει ότι πόσο ανώτερος είναι από τον Παοξή. Περιμένουμε πώς μπορεί να πεθάνει κάποιος κάνοντας μανικιούρ. Ο Όζι Όσμπουρ κινδύνεψε πριν 8 μέρες. Έκανε μανικιούρ κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω Νέα Υόρκη, και θα πέθαινε από μανικιούρ. Γλίτωσε με την κέρια επέμβαση των γιατρών και την γρήγορη αντίδρασή του. Έτσι. Πώς μπορεί κάποιος να φύγει στη ζωή από μανικιούρ. Θα το πάθαινε αυτό. Θα ήταν ο πιο άδικος χαμός μεταλά τραγουδιστή. Metal rocker. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Παιδιά, προσοχή όσοι κινήσετε στο κέντρο, να μην τρακάρετε με κανένα αλόγατο, έτσι. Κυκλοφορούν πάρα πολλά αλόγατα και τριτοκοσμικό φυσικά το κυκλοφοριακό δεν υπάρχει. Λείπουνε μόνο τα βόδια, τα κάρα με τα βόδια. Μόνο τα κάρα με τα βόδια λείπουνε. Πάρα πολλά μηνυματάκια είναι η αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει μία κυρία ή ένας κύριος να μας πει πώς είναι δυνατόν κάποιος να χάσει τη ζωή του, να κινδυνεύσει από μανικιούρ. Ανέβασε και φωτογραφίες ο Όζι Όσμπουρν στο νοσοκομείο, συγκλονιστικές, με το χέρι και τρώει παγωτό, ε. Αυτή είναι η ζωή. Δεν ζημιά, ρε φίλε. Φίλε, εσύ και εγώ είχαμε φύγει. Καλά, ειδικά στην Αμερική που αν δεν έχεις ασφάλεια είσαι άστα να πάνε. Ας βλακείς αυτή. Ας βλακείς αυτή. Ζεις στην Αμερική. Τις προπαγάνδες. Λοιπόν, είπαμε το βασικό μας θεματάκι για σήμερα. Εγώ προσωπικά ζητώ από τις αρμόδιες αρχές, από την ελληνική τροχονομία, να πάρει το δίπλωμα οδήγησης, αν οδηγεί ο άνθρωπος, από τον gentleman Αλέξανδρο Τσαμούρη, τον 30χρονο διαιτητή του Συνδέσμου Διαιτητών Πειραιώς, που δεν είδε την χερούκλα που σήκωσε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Αντελίνο Βιερίνια. Καλημέρα κυριούλιδες και ταβερνιάριδες. Άρης ρε Γιώργος. Πραγματικά Γιώργο, αν ένα πρωί δεν δούμε το μήνυμά σου, θα μας λείψει. Το κυριούλιδες και ταβερνιάριδες μας άρεσε πάρα πολύ. Διαβάζω μία ακόμη φορά, επειδή έλειπε ο Χρύσανθος, είχε βγει έξω, το μήνυμα του αγαπημένου ΠΑΟΚΤΣΗ του 164. Πόσο πίκρα που θα το πάρω με κόντρα διαιτησία, ενώ άλλοι σφάζουν τον Παναθηναϊκό και δεν μπορούν να κερδίσουν
κυριούλιδε. Κοίταξε, αυτή η καραπαπίστικη έπαρση που βγάζουν. Και έπαρση, αυτή η παραποίηση και παραχάραξη τη ιστορία. Πουθενά δεν υπάρχουν. Ο Περσινός δεν ήταν έτσι. Πουθενά δεν υπάρχουν. Αλλά μιλάς, εγώ μιλάω πάνω σου. Εντάξει. Όχι, ότι. Παίρνει τον άλλο μπρατσέτα και μόνο που. Αυτή η παραχάραξη λοιπόν τη ιστορία, αυτή η έπαρση, είναι αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφει τόσα χρόνια ο Αριανός. Αυτό, αυτό είστε. Αυτό είστε. Είστε οι ίδιοι, οι ίδιοι ακριβώς με τους γάβρους. Η μόνη σας διαφορά είναι είστε ίδιοι. Η μόνη σας διαφορά. Διαφωνίζει ο γάβρος στον Άρη. Με αστείος Άρης, με αστείο προπονητή. Ο γάβρος. Εμείς είμαστε κολλητοί με τον Ολυμπιακό. Ο γάβρος έβγαλε τέτοιο. Αστείος Άρης με αστείο προπονητή. Η κολλητή μας δηλαδή, ενώ ο διαιτητής από τον Πειραιά δεν βλέπει αυτό το πέναλτι, βγάζει πρωτοσέλιδο. Η εφημερίδα. Η εφημερίδα ξαφνικά. Γάβρος ασχολήθηκε με τον Άρη. Ναι, τι λέει, διάβασε. Εγώ το διαβάσω. Αστεία ομάδα. Ποιο διαβάζει εφημερίδα, αστεία ομάδα με αστείο προπονητή ο Άρης. Ο Παντελίδης γύρισε την ομάδα πίσω με τον. Ορίστε. ΠΟΑ, για το Παναθηναϊκό, εντάξει. Α, με τον ΠΟΑ με παίκτη λιγότερο. ΠΟΑ είναι προσβλητικό, εννοεί το Παναθηναϊκό, δεν το δέχομαι εγώ. Απλά μετέφερα το πρωτοσέλιδο, έτσι. Δεν ναι. Είναι τέτοιο. Α, ενώ λοιπόν είμαστε κολλητοί του και τσιράκια του, στο γάβρο μα ξεφωνίζουν κιόλα από πάνω. Μα είναι αστεία ομάδα, αστείο προπονητή, κατάλαβε. Ναι. Την ίδια στιγμή, αν βρει κάτι για τον ΠΑΟΚ. Αν βρει κάτι για τον ΠΑΟΚ, τίποτα. Καλά, όλοι την πέρα με πα ασχολούνται, ο καραπαπά και αυτοί. Ποιο ασχολούνται, ρε φίλε. Εμάς ασχολούνται, ρε. Ασχολήθηκε με το πέναλτι, ρε φίλε. Ποιο πέναλτι, κάθε εβδομάδα αυτό το πράγμα κάνουν. Ποιο, ρε. Κάθε με το μελισανίδι μου να ασχολούνται. Ποιο μελισανίδι ασχολούνται, ρε. Κάθε εβδομάδα αυτό το πράγμα κάνουν. Είστε ίδιοι. Μπουκάρουν μέσα στον άνθρωπο. Έχετε μόνο μία διαφορά. Μπουκάρουν μέσα στον άνθρωπο. Κοίταξε το περσινό, το περσινό. Μία. Αυτό που μας κλέψαν πέρσι είναι τόσο πολύ μας πονάει, τόσο πολύ μας πονάει, που θέλουμε να δούμε πόνο συνέχεια. Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Μην τολμήσει βάλα να φέρει στην εθνική, βάλε μια θέση στο κανάλι σου εκεί πέρα. Φέρνει. Τη φέρνει όμως. Ότι θα έρθουν έτσι. Για να δω τι θα κάνετε να δω. Να δω τι θα έρθουν. Δεν σημαίνει και ότι θα παίξουνε. Τότε θα έρθουνε. Θέλω την εθνική μου ομάδα στην Ελλάδα μου, στη Θεσσαλονίκη μου. Περίμενε. Στη Μακεδονία μου. Η εθνική στο γήπεδό σου. Στο κρατικό να παίξουν. Τα δικαιώματα στο κανάλι του Ιβάν. Ναι. Αλλά η ΕΠΟ δεν ελέγχεται. Ο Ντελαπένια, ο Σουμάκερ, χθες το 90 ρε. Ποια είναι η μοναδική διαφορά σου με τους γάβρους του Νότου? Σου σύμφωνα τώρα, καθόμαστε εδώ πέρα. Τα 45 πρωταθλήματα. 43 πρωταθλήματα διαφορά. Έλεγα τι θα πει κάτι διαφορετικό. Μπράβο. Αυτό. Τι έβαλες, τι έβαλες. Δεν τρέπεσαι για αυτό που το πέναλτι δεν έδωσε. Είναι πέναλτι και μετά παίζει 90-10 για τη σειρά, ρε φίλε. 90-10. Του Ολυμπιακού το προσπερνάμε, έτσι. Πώς κέρδισε. Τα πούμε τώρα και το Ολυμπιακό. Πώς κέρδισε, ρε φίλε. Κέρδισε. Δεν βλέπω. Εμείς τον Πάκ βλέπαμε. Νίκησε 2-1. Περίμενε. Ήταν 2-0. Με ένα offside ναι, που προς τιμήν τους ναι, δύο παοκτσίδες εψέ το βράδυ. Ναι, να σου πω και ποιοι είναι. Ναι, να σου για πω. Πέσμα, ναι. Για ευνούς το λέω τώρα στον ναι, αέρα. Τα παιδιά λένε όντως αυτό. Για να το δεις, ναι, λέει, το είδαμε λέει. Και εμάς δύο ποδοσφαιριστές. Δύο άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας και ο προπονητής μου. Δύο άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά την νίκη. Ναι, μετά την νίκη. Κατά τη διάρκεια. Λάθος μεγάλο. Εγώ θα πουλούσα ακόμα μεγαλύτερη τρέλα. Μη τους δίνεις για τίποτα δίκιο. Ο άλλος Χρήστος. Για τίποτα. Τι έχει βάλει ο Χρήστος, κάτι έχει βάλει ο Χρήστος να ακούσει. Περίμενε λίγο. Με το Γιουνές όμως μέσα στην Τούμπα το ίδιο ακριβώς. Πέναλτι το έδωσε ο Σιδηρόπουλος. Το ίδιο. Ποιο πέναλτι. Του Γιουνές. Είναι ίδιο με του Βιερίνια. Και χειρότερο του Βιερίνια. Ναι. Γιατί είναι. Γιατί είναι. Πέναλτι έδωσε. Τι έχει βάλει ο Χρήστος. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Να σπρώσει και λίγο η ομάδα. Περίμενε λίγο. Έχουμε μπροστά μα τρικλοποδιές. Περίμενε. Άρχισα από την τάτα χθεσινά. Μαζεύομαι. Μετά τα χθεσινά μαζεύομαι. Ξάρε, παιδιά, έχω δύο μα στο ΆΚΑ. Ο διαιτητής, όπως λες, ναι, του είπανε στο ημίχρονο, όπως ναι, είπαν και του Παναθηναϊκού, αλλά δεν το έλεγες. Του είπανε, αυτό που δεν έχεις δώσει θα το δίνει και ο Ιβάν. Ποιο Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Στο Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Πήρε ο Άρης το πέναλτι. Ναι. Α, και το Άρης Παναθηναϊκό. Πήρανε το τζαμούρι και του λένε, ρε, τι πέναλτι έχεις δώσει στον Άρη στο ημίχρονο. Τάχα μου δεν επικοινωνούν οι διαιτητές. Έχουν το Nova Go, το βλέπουν μόνοι του καταρχήν. Ο Τσαμούρης λοιπόν ή είδε αυτό που δεν έδωσε ή τον πήραν και του είπανε τι είναι αυτό ρε που δεν έδωσες. Το ότι πας το καλά. Πιάσαν τον και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιζε λαμία όντως. Του Ιβάν Σαββίδη για πολλά πράγματα δεν σημαίνει ότι θα πλήρωσε μόνο στο ΒΑΡ. Βάλτε φράγκα, τσοντάρετε όλοι σας. Εμείς δεν τσοντάρετε. Όλοι. Στο ΒΑΡ. Και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θέλω το ΒΑΡ. Θέλω να το πληρώσω. Πού είναι το ΒΑΡ.
Πού είναι το ΒΑΡ? Η δική σου είναι η κυβέρνηση. Προχθές που ήταν ο. Η δική μου είναι η κυβέρνηση. Προχθές που ήταν με τον Τσίπρα ο Ιβάν, γιατί δεν του είπε το ΒΑΡ? Πώς θα δώσει, ρε φίλε. Πάλι συνάντηση. Σαν να βλέπω τένις. Πάλι συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ποια συνάντηση? Έκανες. Έγινε, θα γίνει, δεν έγινε. Με τον Ιβάν. Έγινε. Ιβάν Τσίπρα. Παρακαλάνε. Γιατί? Με μισθέμε. Παρακαλάνε. Αφού παρακαλάνε, γιατί δεν βάζω και το ΒΑΡ? Αφού είναι να μας το δώσει το πρωτάθλημα, γιατί δεν μας το δώσε και πέρσι, ρε φίλε. Ποιο? Πες μας λίγο, γιατί πέρσι. Το δώσανε, αλλά γιατί. Έκανε αλητία. Α, έκανε αλητία. Αλητίε. Πες μας ένα σλαματόρ για τον Κυριακίδη που λέξει που χάνει την μπάλα κτλ. Λοιπόν, θες γιατί δεν βγαίνει πέρσι. Στο λιγάκι περίμενε. Στο δώσανε πέρσι, ρε φίλε. Στο δώσανε. Στο δώσανε και το έδωσε πίσω. Και έβγαλα τα μάτια μόνο μου. Σίλια μπράβο στην ΕΡΤ, Χρήστα Τσαλτίδη, η οποία στέλνει ρεπόρτερ Πάγκο στο Λαμία ΠΑΟΚ. Στο Λαμία ΠΑΟΚ στέλνει τον Γιώργο Μίνο. Καλά, ρε Χάβο. Σωστό. Καλά, και ρε Χάβο, έχει φάει ψωμί. Χαλβατσιώτη. Έχει φάει ψωμί με τον άλλο, τον Πάπη Μιχαηλίδη. Έχουν βγει τα ντερά μα, τα λαρίκια μα στην Τουμπάρα 35 χρόνια περιμένει πρωτάθλημα και βλέπει τη Λαμία να μοιάζει, ρε φίλε, με Μπαρσελόνα. Εφοβερό αυτό το πράγμα. Ιωακίμ Χάβο! Πέρσι δεν ούριαζε Λαμία με το πέναλτι που πήρε η Λαμία. Δεν ούριαζε. Μα δεν ήταν ο Χάβο στη Λαμία πέρσι, βρε. Βρε πουλί. Για τον Μάριο, για τον Μάριο το πέναλτι που πήρε πέρσι η Άξι Λαμία. Για πε με Χάβο! Δεν ούριαζε, ρε. Χάβο! Χάνει 1-0. Και βάζει. Τι άλλο να κάνει. Τον Πεκταρά. Ναι. Τον Χασίμ Μαστούρ. Πού ρε στη Τσβόλε έπαιζε. Στο 85. Άντε ρε κακομύρι. Πας καλά ρε Χάβο. Ο Μαστούρ και ο. Πας καλά. Έχεις τον Πεκταρά. Ενώ ο Καρέλης που έπαιζε ρε ο Καρέλης. Τον Σμό που έπαιζε ρε. Που έπαιζε ρε ο Καρέλης βρε. Το τάγκ που έρχεται να οργώσει. Θα ακούσει κάποιος του Μαστούρ θα πει έπαιζε στη Μίλαν. Δανεικό στη Τσβόλε. Ξέρει, ένα τώρα δηλαδή, μιλάμε για το... Είναι πέμπτη. Ο Ζαμπά, μιλάμε... ο Ζαμπά έπαιζε στην τέτοια, στην Άντερλεχτ. Για τον Εγινιακό τον κάτω χώρο. Εγώ, αν ήμουν ο Μαστούρ, ναι. Στο 85 ναι. Του έλεγα ευχαριστώ, δεν μπαίνω. Φεύγω. Στη Λαμία ήρθα, ναι. Είμαι δανεικό παίκτη τη Μίλαν ναι. Και δεν παίζω με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Θα λιποθυμίσω. Πάμε τώρα παρακάτω. Παρακάτω. Για πες μας και τις κίτρινες του Κάνια Ρασλαμά. Στη γωνία απέναντι τη. Μας βάζει και τις φωνές κιόλας. Βάζει και τις φωνές. Πού είχε τον καπνό. Τι έγινε. Τι έπεσε από την άλλη μεριά ήταν Ρασλαμά. Λάθος πάλι κάνεις. Ωραία μαλλον. Αλλά ευτυχώς χθες ήμουν παρόν γιατί δεν σου ψιδίριζε κανείς τα φτάκια. Ήμουν δίπλα σου. Δεν υπήρχε. Το ξέρω. Τώρα που τους βρήκες που αυτές μετά. Είδα απέναντι καπνό και να τρέχει αστυνομία και κόσμο. Είναι πασίγνωστο ότι όπου υπάρχει καπνό δεν υπάρχει φωτιά. Πάρτα. Ωραίες απαντήσεις, μπράβο ρε εσύ. Πάρτα! Αυτό ρε σημαίνει. Έτια δες εσύ αγόρι μου. Πού το βρήκες αυτό. Έτια δες αγόρι μου. Είναι ωραίο σήμερα. Ευτυχώς δες ήμουν δίπλα σου και δεν είπε που ψητήσεις και το ψητήσεις. Μα γι' αυτό και το λέω. Ναι. Βλέπουμε απέναντι καπνό. Να κάνει κοντινό η κάμερα. Από τη φανέλα του Ολυμπιακού πιο πολύ έχει κοκκινήσει. Να κάνει κοντινό η κάμερα. Χορηγούς δώσε να πω. Θα σας κατριγωνάκα. Για ο το... σκηνοθέτης ναι. Κάνει κλειστά πλάνα. Αποφεύγει εκείνη τη γωνία. Πόσο τσάρλαταν! Βάλε τσάρλαταν! Κάθε μέρα τσάρλαταν πρέπει να έχουμε, ρε φίλε. Βάλε τσάρλαταν! Βάλε κομμάτι τσάρλαταν! Τι άλλο θα κάνει, χορηγούς να πει ο άνθρωπος. Χορηγούς να πει. Από εκεί, φίλε. Σοβαρός να πει τους χορηγούς. Λοιπόν, θα χωριστεί το στούντιο στα τρία. Τέλος. Εδώ. Είμαστε σε ένα ίδιο τρόπο. Αυτόν, αυτόν, εδώ, αυτόν, εδώ. Η σαλαμάνδρα αυτή είναι εδώ. Ναι. Κλείνω από εδώ. Φίλε, από οδηγάω, εδώ και να σου... οδηγάω μηχανάκι, φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι εδώ μέσα. Αν έχω το τσαμπούρι οδηγώ, μέσα. Φοβάμαι, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από το σταθμό. Εγώ αποχωρώ, πάω τώρα κάτω τούμπα, κάτω τούμπα από τα λόγια 31. Ναι. Θα του πάρω μάλλον τηλέφωνο. 23-15-53-13-10. Ετοίμασε ρολά για την εκπομπή. Ρολά θέλω για Βορύδη. Για Βορύδη σπίρω ρολά, δικά μου. Ανάμεσα μας. Θα ανοίγω μετά ένα. Κάπου τρόπερ. Σίτα, ναι, σίτα, ναι. Για Βορύδη πήρε ότι είπε και μια σίτα, έτσι ειδική. Μόνο για να μην τον βλέπει. Ναι, οδό αβίσου αριθμό 0. Για Βορύδη είναι οδό αβίσου αριθμό 0, όχι. Τι. Επταλόφ 31. Τα είπαμε. Που θα τη φέρει εδώ πέρα, εδώ πέρα, εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Στην κάτω τούμπα. Χρήστο, για λίγο να κάνουμε μια ανακοίνωση εδώ πέρα, παιδιά. Ετοίμασε πολύ ωραία μουσική νομίζω που κολλάει στην αναφορά τη Eden Red. Τα μηνύματα έχουμε διαβάσει όλα εδώ. Όχι, όχι, χρωστάμε μηνύματα. Εδώ χρωστάμε μηνύματα. Το Αριανάκι, το Κορδελιό. Του 4-4-1 το Αριανάκι. Μισό λεπτό λιγάκι. Χρήσα παράδειγμα εκεί. 4-4-1. Καλημέρα Μάριο, Στίβ και Χρήσανθε. Ο Στίβ ποιο είναι? Ναι, ο Στίβ Μακμάναμαν, παλιό τη Λίβερπουλ. Πριν πάρει 35 κιλά. Μπορεί να είναι ο Ντούζο. Ή μπορεί και Ντούζο, ναι. Σωστό. Μάριο, σε λατρεύω, αλλά στάνταρ σου έχει φάει γκόμενα ο Αγγελάκα. Καμία σχέση να το ζήσω κι αυτό. Αντιθέτω. Εγώ το σκέφτηκα. Αντιθέτω, έχω, ψιλο... έχω ψιλοφασωθεί με κοπελίτσα που τέλο πάντων άστο. Μαζί με τον Αγγελάκα. Όχι.
Άιντε ρε μεγάλε Όζη, χρόνια του πολλά. Φέρτε το γιατρό, πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό. Αυτό το πάρουμε. Έρχεται η ώρα που θα γλεντάμε τρεις μήνες. Black Sabbath, Children of the Grave, για σένα το ακούμε 007. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη, η μόνιμη εποδόστου. Θα το φέρω το κύπελο, όντως. Θα το φέρω. Δεν χάνω πουθενά. Με pressing 90 λεπτά, μετά από 20 μέρες, δεν χάνω πουθενά. 2-0 στο 71 λεπτό με τον γκολ του Ούμπιντες. Από καλά τέτοιο δεν χάνω πουθενά. Φέρε μου μια ελληνική ομάδα στην ιστορία που έκανε pressing μέχρι πάνω επί 90 λεπτά. Φέρε μου καμία. Αν την ξέρω, ο Άρης το 79. Ο Άρης... Είχες, ναι, πολύ κα... δεν, τότε δεν σε pressing, δεν στηριζόταν σε pressing. Στην ωραία μπάλα στηριζότανε. Ο 102 λέει. Ίδια γεμάτα έχουμε γεμίσει. Μου φωνάζει εκεί πέρα ρε, στο open, είναι δυνατόν. Ρε. Είναι δυνατόν. Φίδια ρε. Γεμάτα. Ή... Δηλαδή τα φίδια είναι γεμάτα. Έχουμε γεμίσει, ρε, το καταλαβαίνω. Το πράγμα. Έχουμε το καταλαβαίνω το πράγμα. Ή νομίζω τώρα κάτι κατσουράνη και τέτοια πέρασαν τον Πάοκ. Επειδή δεν μιλάμε στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Σ' αφήνει, ρε φίλε. Πεθαίνεις μέσα στο γήπεδο ουσιαστικά στον ημιτελικό. Αποβολή ο Νάτκο, αποβολή ο Κλάους. Και μου πας ρε κατσουράνι στον πάγκο του Ολυμπιακού να κάνεις μαγιά για να σε αποβάλει αν παίξεις το τελικό με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα ξεχνάμε αυτά. Επειδή δεν μιλάμε πολλές φορές. Το αφεντικό σου τον έφερε, εμένα μας το λες. Ναι, και αυτό, αλλά έχω και σένα εδώ πέρα. Και τάσο κάκο. Και τάσο κάκο, πλερουάνι. Πώς δεν είναι. Μια χαρά, Παναγιώτη. Να σου πω τι κάνει ο Μαύρο. Μαύρο, μαύρο στο όπεν. Επισήμασε. Σημείωστο. Σημείωστο. Μαύρο, δεν θέλω να τους βλέπω ρε. Να το εντολή στο Ζαγόρα. Εντολή στο Ζαγόρα. Να το παίζει κάθε 3,5 λεπτά. Μαύρο στο όπεν. Προτιμώ με... Σκάι. Προτιμώ Νικόλα. Κάτι καλό θα πει. Τι Νικόλα. Πέρα από το φουγκαρά τον πάω, κάτι καλό θα πει. Βγαίνει στο Ζαγόρα και λέει. Προτιμώ. Προτιμώ. Που έχει φάει σφαλιά. Και χασκογελάζει και για να κόπουλο η φουριά του 2004 που θέλετε να παίξετε του μπάρα. Ελάτε. Ελάτε! Ελάτε να παίξετε! Ελάτε να παίξετε! Στην Τουμπάρα! Πάντα, πάντα η εθνική ομάδα δεν ήθελε να έχει τη βάση της και έπρεπε να είναι το Καρεσκάκης και τώρα και τ' άλλο. Τι έγινε τώρα στην αφάνεια, τι έγινε τώρα. Το γυρίζαμε να παίξουμε στην επαρχία. Περίμενε λίγο, περίμενε. Στην Τουμπάρα δεν θα πατήσω πόλησα. Όταν εγώ σου λέω ότι είστε ίδιοι. Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός, τι έκανε. Πρώτα τις ενώσεις, μετά την ΕΠΟ, μετά την ΚΕΔ, μετά πήρε την εθνική στο Καραϊσκάκη. Ακριβώς τα ίδια κάνατε. Εσύ πες ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Α, δεν είναι το ίδιο. Οκ, ρε φίλε. Έτσι, με τον καλό σου κάνει 31. Εγώ κάνω 31. Ναι, ναι, ναι. Ξαναλέω. Τραβάς παπά. Πρώτα τις ενώσεις. Μετά την ΕΠΟ. Είναι ο πρόεδρος δικός σου. Το είπε ο κύριος Αϊβάν. Με ενώσεις δικές μου, ναι. Πρόεδρο δικό μου, κανάλια, έπους, ΕΠΟ το ένα τ' άλλο και ο Πάκ δεν παίρνει πρωτάθλημα. Τώρα αυτό πάνε να πάρεις. Τη μια χρονιά αυτοκτόνησες γιατί βρέθηκε ένας ο οποίος καταδικάστηκε κιόλας για αυτό που λέγατε ότι δεν χτύπησε, δεν έκανε, δεν έρανε. Η δικαιοσύνη όταν πάει θα δοθεί. Καταδικάστηκε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Με τις δύο κάρτες του Γκάνιας, τίποτα. Ποια? Καθαρή είναι η κάρτα. Α, καθαρή. Βρε, ας δώσει το πέναλτι και μετά ας δώσει τις κάρτες. Που δεν το γυρνάς να δώσει το πέναλτι ούτε στη δευτέρα παρουσία. Και το γκολ βέβαια που βάζεις. Έχει δίκιο εδώ you never walk alone. Παλικαρίσιο γκολ. Εκτός αν έλεγε άλλα χθες ο δικός με το πέναλτι. Όχι, όχι, το γκολ. Αυτός ο Σαράνοφ, φίλε, τι. Καλά, δεν τρέπεσε καθόλου. Α, γιατί είναι για το. Ενώ σε έλεγε για την αφιά. Δεν λες και πεζόταν, φίλο, τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Πέφτει κάτω και δεν το κολλάει το. Αντί να σηκώσει το χέρι, το κολλάει στο έδαφος. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Ποια, ο Σαράνοφ. Όχι. Λοιπόν, χρωστάμε μηνυματάκια. Πάμε στο 102. Τι θες να κάνει, να ανοίγει τα πόδια του τότε είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Όπως εσύ έχουν κάνει άλλοι στο παρελθόν. Τι θες δηλαδή, να κάτσει να χάσει, θες. Ο Δέλας που κέρδισε την ΑΕΚ δεν είπε τίποτα. Γιατί δεν είπε, την κέρδισε την ΑΕΚ ο Δέλας όμως. Δεν έχασε ο Δέλας από την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει ΑΕΚ. Την κέρδισε. Μέχρι που τον πήρε ο Τίγρης την κέρδισε. Είπα το παιχνίδι. Ναι, αλλά την κέρδισε. Την κέρδισε ο Πανετολικός στην ΑΕΚ. Δεν είναι όπως πέρσι. Πήγε με στο Γάβρο που έπαιξε. Έκαιγε πέρσι και γλιστρούσε ο Μόρας εκεί πέρα στο Αγρίνιο που γλιστρούσε έτσι και περνούσε η ΑΕΚ αέρα πατέρα. Δεν είναι έτσι το ίδιο παιχνίδι. Πώ πέρασα, διαπυρό και οι δύο. Ποιο διαπυρό με το πέρασε το μου φαίνεται. Ποιο περίφανο Αγλαμάρη. Και κυρίως εσύ διπλα, ναι, όχι ο Τζοφάντη. Πλάκα μου κάνεις, ρε Παναγιώτη, Ατράδο. Καλά που τα βλέπουμε, ρε φίλε. Άσε με τώρα. Εν τω μεταξύ, τι ωραίο, ρε φίλε, τι ωραίο. Να παίζεις με την Ξάνθη την Κυριακή. Κάτσε ήσυχα τώρα, έτσι. Να παίζεις με την Ξάνθη, έτσι, γιατί το ασπρόμαυρο ποτάμι. Το ασπρόμαυρο ποτάμι. Ο οποίος Μελιόπουλος, το highlight στην καριέρα του, είναι παίρνει αλλαγή στην Τούμπα και το ασπρόμαυρο ποτάμι θα φτάσει. Θα φτάσει μέχρι τον ποινίο. Κούγια, κάτσε ήρεμα. 2-0-3-0-4-0, ξέρεις, ξέρετε. Οι διαπραγματεύσεις με την Ξάνθη προφανώς άρχισαν μετά το μάτς. Τι, φυσικά, ναι. Πάντα. Και η Ξάνθη να σκεφτεί τον μπαμπάκα της.
Να σου πω τι, Χριστό. Να παίξει για την ιστορία της. Εγώ ειλικρινά. Για την τεράστια θράκη. Τρέπομαι και στενοχωριέμαι. Για την τεράστια θράκη. Με τον ποιον είπε. Με τον μπαμπάκα της. Ποιος είναι ο μπαμπάκας. Να παίξει για τον μπαμπάκα της. Για τον μπαμπάκα της. Ποιος είναι ο μπαμπάς της ξανά. Τα παιδιά του Λουτσέσκου δεν είναι αυτά. Να παίξει για τον πατέρα. Έφυγε. Τους παράτησε, βρήκε άλλη γυναίκα, άλλη ζωή. Το καταλαβαίνουμε, αλλά τα παιδιά είναι παιδιά. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ποιος είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός που ξέρεις. Ο χειρότερος Ολυμπιακός. Ο χειρότερος Ολυμπιακός. Σαν οπαδός, ο χειρότερος. Ο χειρότερος Ολυμπιακός. Αυτά δεν τα συμπεί. Σκατεγάιδα. Α, ο οπαδός εννοείς. Αυτά δεν τα εσυπεί. Ο Καραπαπάς. Δεν τα εσυπεί ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Αχ, ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι πλέον, επειδή αδυνάτησα και ο Καραπαπάς είναι ένα 75. Εσύ και με το ΣΑΣ που ήταν στην ΟΜΑ και τώρα. Και τώρα επειδή ο Καραπαπάς είναι ένα 75. Ολυμπιακοφροσύνη. Επειδή ο Καραπαπάς είναι ένα 75. Σε είπε κοντός τώρα. Να μην έχει ο ΠΑΟΚ ήρωες όπως ο Γκαρσία. Ποτέ. Α, τα πιάνουμε αυτά, αλλά ξέρουμε. Χρήστο, ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, καλά, καλά, ναι. Να μην έχει ο ΠΑΟΚ ήρωες. Πες πάλι με τις μπουνιές του Γκαρσία. Επειδή εγώ αδυνάτησα και είμαι και ένα 91, ναι. Δεν μπορείς να είσαι με ένα Καραπαπά. Φίλε, εσύ είσαι ο Καραπαπάς. Αν πάμε για μπάσκετ, μέσα στο φράχτη θα σε βάλω, να ξέρεις. Χρήστος παστικός είναι. Αριστερόχερα σπαστικός. Μέσα στο φράχτη θα σε βάλω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Βγάλε 500 ευρώ να παίξουμε μονό. Εγώ έχω κάρτα. Πάρτα. Γιατί προκαλείς. Πάρτα, Μαρία. Συγγνώμη, μπορώ να τα πιάσω. Μάρια, πάρτα και κράτα. Έχω να πιάσω τόσα λεφτά. Περίπου 30 κράτα, χρόνια. Κράτα, Μάρια, κράτα τα. 500 ευρώ. Παιδιά, μόνο. Έχω στα χέρια μου 500 ευρώ τα κρατάω. Αυτά, για να βοηθήσουμε κόσμο, Σλαμά, επειδή τα λέμε στον αέρα. Άντε. Βοηθάμε κόσμο. Ναι, ρε φίλε, 200 ευρώ. 100 χρειάζεται άλλο, 100 παράδειγμα. Τα πήρε αυτά για να δώσει τέτοιο. Ναι, φίλε. Έλα, λίγο. Έλα να πιάσει. Αν χρειάζεται 50, ποιο πάρε 50. Έλα μέσα, έλα μέσα. Πάρε 50. Το παιδί δεν πιστεύει. 500 ευρώ. 500 ευρώ. Πιάσε πάντα μαζεμένα, μετρητά. 200, 300, 400. Φίλε, είναι 500 ακριβώς. Το μηχανάκι πληρώσουμε, ρε φίλε. Δεν θα τον πληρώσουν άνθρωπο, δουλειά θα κάνει. Να τα πιάσει το παιδί, δώσ' το παιδί να κάνει, το φώναξε με μέσα. Τα κρατάς, έχουμε βάλει στοίχημα μόνο στα 21. Ο άλλος τα πιάνει, όλος μετράει. Μπορούμε να κάνουμε και με bonus, με bonus πόντων. Δηλαδή, αν χάσει 21-0, να πάρω άλλα 500. Εγώ από σένα 21-0. Αν χάσω 21-0. Να πάρει τώρα. Σε ξέρω να γίνει στον αέρα. Σπύρο! Εκεί την ώρα, αν χάσω 21-0 από σένα. Πάρε ένα τηλέφωνο να του πει τι γίνεται κάθε βράδυ. Ποια είναι τα πιο κοντινά κημητήρια εκεί πέρα στο Βαθύλακο. 35 πόντου έβαλα χθε. Ναι, εσύ, σε άλλου, όχι σε μένα. Εσένα σου βάλω 50 στο κεφάλι. Λοιπόν, πρόκληση με κάμερα κιόλα. Δεν έχεις δει. Γήπεδο ουδέτερο, ε. Ουδέτερο γήπεδο. Ούτε βαθυλάκι. Πλαστικό όμως. Ούτε ποσειδόνια. Τέτοιο, τέτοιο. Παρκέ. Παρκέ. Κλείστε ένα στο παλέ. Τι να παίξεις, βρε. Τι να παίξεις, βρε, μπάλα με πόδια. Τι να με παίξεις εμένα, βρε. Ω, σε είπε μπάλα με τι πόδια. Τι να με παίξεις, βρε. Σε είπε μπάλα με πόδια. Κοντό και μπάλα με πόδια. Κοντό δεν είπα. Τον είπες. Επειδή είπα χοντρούλι. Δεν πειράζει, αγόρι. Ορίστε. Που έχει σύμμαχο αυτόν και με λέει χοντρούλι. Κανένα πρόβλημα. Θα παίξεις. Κανένα πρόβλημα. Το μηχανάκι μετά πώς το φτιάξεις. Παιδιά, έβγαλε 500 μετρητά. Τα έχω εδώ, τα έπιασα. Δεν έχω 120 ευρώ στην τσέπη. Εγώ έχω γύρω 42. Νεόπλουτερε, νεόπλουτερε, νεόπλουτερε. Σε προσβάλλει. Σε πέταξε. Φιλαράκι μου, αδερφέ μου. Αγοράκι μου. Μέτρησε τα έχει. Έχω πάρει ένα πενιντάρικο. Πάντα κάποιο αρχαιοστέρα να παίρνει λίγο από τη δόξα του πάω. Κατάλαβε. Οπότε α πάρει ένα πενιντάρικο. Από τη δόξα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αυτά τα δίνετε αλλού. Αθηνά και λυπή τα μηνύματά σα. Σε λίγο, όμως θα πάμε με ένα τεράστιο μήνυμα του Totem, των SMS-ικών Totem, οπαδού του ΠΑΟΚ και της έξω από εδώ στην Αγγλία, Γιάννη, you will never walk alone. Ζητώ από τον Χρήστο και όσοι να κλείσει τη μουσική και το αφιερώνουμε. Δίνει διάλογο ανάμεσα στον Βέλγο επιθετικό της Λίβερπουλ, Divock Origi, και τον πράσινο ακροτηρίτη, στόπερ του ΠΑΟΚ, Φερνάντο Βαρέλα. Ακροτηρίτη, ναι. Γνωριμία Βαρέλα Οριζή στο Facebook. Βαρέλα. Τι έγινε, σπεκταρά μου, το κάρφωσες εχθές, ε. Οριζή. Ναι, ρε, ας είναι καλά ο Μπουνταλάς ο Πίκφορντ. Και εσύ όμως δεν πας πίσω. Βαρέλα. Καλά, μην τα παράλες. Piece of cake ήταν. Θα το σηκώσω δε φέτος, ε. Οριζή. Ναι, ρε, άνετα. Από ό,τι βλέπω και εσείς άνετα. Οπότε, ραντεβού το Μάιο. Cheers, mate. Take care. Άσε το διάλο. Έχει χάρη που σ' αγαπάω. Άσε το διάλο, σύγχαμα. Break. Όταν επιστρέψουμε, αφήστε μας 3 λεπτά, γιατί χρωστάμε 4 μηνυματάρες. Όλα τα λεφτά είναι ο Μπουνταλάς ο Πίκφορντ. Ο Μπουνταλάς ο Αμανέρες ή Πίκφορντ. Μην το κάνεις αυτό με την Αγγλία. Α! Έτσι. Εκεί σε πείραζε με την Κροατία που δεν βγήκε μπροστά με 10 παίκτες η Αγγλία. Ρε Πίκφορντ, μπες μέσα, τελευταία φάση είναι. Διάλειμμα, Πίκφορντ. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Αφήστε μας μόνο 4 λεπτά για τα μηνύματα. 500.
Δεν αργήσαμε. Επιστροφή στην καρδιά της πόλης, στον Λίμπερο, στη Λέοντο Σοφού 18, έκτο όροφο. Χρωστάμε μηνυματάκια. Επικοινωνία τηλεφωνική σε 3 λεπτά από τώρα. 2310-287-888. Εδώ είμαστε με Τσαλτίδη, με Παπαδόπουλα. Ασλαμής ή Ασλαμάς, έτσι. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Δεν λέει τίποτα ο Παπαδόπουλος. Μπράβο, ρε σκύλε. Η εκκλησία που θα φύγει για να μεγαλώσει του μπάρα. Τρίτη, 4 Δεκέμβρη, Σωτηρίο 2018. Βαρβάρας, μεγαλομάρτυρος. Ιωάννη Δαμασκηνού, Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου, Χριστοδούλου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσοι γιορτάζουν. Θα εκτιμήσουμε πάρα πάρα πολύ αν κάποια ή κάποιος μας φέρει έστω ένα κουπάκι Βαρβάρα. Για μένα, ο Παπαδόπουλας δεν γουστάρει καθόλου. Έτσι, γιορτάζει το πυροβολικό μας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στο πυροβολικό μας. Καλές βολές να έχει. Είναι, ποια πόλη είναι, έχει Βαρβάρα. Βαρβάρα. Έχω βγάλει και ωραία κοντινά με αυτοκινούμενα πυροβόλα στις παρελάσεις τελευταία δεκαετία. Λοιπόν, πάμε στα μηνυματάκια. Ρε Σύχρισανθε, τον ιερό ναό Αγίας Βαρβάρας. Έτσι. Εκεί όπου εκκλησιαστήκαμε άπειρες φορές με το σχολείο, που πηγαίναμε με τις φόρμες του Άρη. Και τα σάτο Άρης που μας έστειλε ο μπαμπάς μας και η μαμά μας στο σχολείο. Η Αγία Βαρβάρα, η οποία είναι η ενορία. Βλαμμένο άστε. Ερήμενε, ρε φίλε. Βλαμμένο άστε, δεν το πειράξω. Καλά θα είναι να την αποχαιρετήσαμε τον μπαμπά μας εκεί. Άλλο αυτό. Τι θες άλλο. Δεν είπα αυτό. Αυτά που λες όμως το σχολείο. Η αλήθεια είναι η αλήθεια ότι ευτυχώς γύρω-γύρω έχουν βάλει ένα τέτοιο για να μην βλέπουμε αυτό που είναι δίπλα στο. Θα φύγει η εκκλησιά και θα έχεις να τη θυμάσαι και θα λες. Η εκκλησία θα φύγει. Σε τρία χρόνια θα λες τι ωραία που ήταν εκεί. Η εκκλησία δεν θα φύγει. Θα έχεις κατάρα. Θα έχεις κατάρα. Ενώ τώρα όλες οι ευχές με τον ΠΑΟΚ είναι. Για 300 χρόνια. Η εκκλησία δεν θα φύγει. Χθες ήταν και το πανηγύρι εκεί της Αγίας Βαρβάρας. Άναψα ένα κεράκι εκεί, η Κατερίνα, τα παιδιά, όλα μια χαρά. Μας ευλόγησε η Αγία Βαρβάρα και θα συνεχίσει να το πράττει και ελπίζω να εισακουστούν οι ευχές μας. Η Αγία Βαρβάρα θα έχει το μυαλό της όλο στην τσάπη. Οικογενειακές ευχές. Τι? Ναι. Γενικά. Υγεία, ευτυχία και τα λοιπά. Επειδή περιμένει ήδη ένας. Τώρα να σου πω κάτι. Δεν νομίζω η Κατερίνα να άναψε κεράκι να έπαιρνε πάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα. Νομίζω δεν θα το έκανε. Πάμε λίγο στα μηνυματάκια γιατί περιμένει ήδη ένας φίλος. Καλημέρα, Ασλαμή. Πεθαίνω να ακούω τις τόσο περιγραφικές ιστορίες σου. Έλενα Ακρίτα ίσον Αφέντρα, την καλημέρα μου στον Ιφαντιτζίο και στον Τομούλη, λέει ο Νίκος ο Δέλτα Ύψιλον. Νίκο Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Έλενα Ακρίτα, συμφωνώ. Αφέντρα είναι η τέτοια, ρε. Ναι. Πώς τη λένε. Παραμένω ερωτευμένος με Έλενα Ακρίτα. Μήνυμα της Αθηνάς, Αριανάκη Άρρωστο, το τρίτο που στέλνει είναι σήμερα. Η Αθηνά μπορεί να είναι άλλο, δεν το ξέρεις. Όχι, αυτή είναι. Κάτσε στο χέρι σου λιγάκι να δούμε. Ναι, αυτή είναι, η Αθηνά είναι. Τι λέει. Ξέρω ότι ο Πάπ είναι ο παδός, αλλά σήμερα, έτσι όπως μιλάει, μου θυμίζει τον Τσουκαλά. Δεν έχω να πω κάτι. Τι άλλο να πεις άλλο. Συνεχίζουμε. Δεν έχω να πω κάτι, γιατί όταν σκάνε γάιδαρο, έλα στη θέση μου κάποια στιγμή. Αθηνά μόνο, το πρώτο της Αθηνάς. Εγώ εχθές... Θέλω πάρα πολύ να είμαι δίκαιος, αλλά σε κάνουν οι άλλοι να γίνεις άδικος. Ωραίος. Η Αθηνά, πρώτο μήνυμα που έστειλε. Εγώ αυτό εχθές... να το πει στον Αριανό και στον Ηρακλειδέα που μέσα στην πόλη τους θέλουν να είναι δίκαιοι, αλλά με όσα βλέπουμε εσένα σε κάνουν να είναι άδικοι. Και με όσα κάνεις. Ναι, με τις αλητίες. Ποια είναι η αλητία? Θα με βάλεις να με κυνηγάνε τώρα θες. Ο Αγμπάνης να με κυνηγάνε. Ενώ εμάς μας βλέπουν και παίζουν σκαμπυλάκια στα μαγουλάκια μας που παίζουν την μπάρα. Διάβασε την ανακοίνωση. Δεν θέλω να τον πάω 30 χρόνια να πάω ο Παναγιώτης στην Τούμπα να μην έδωσε. Στην Τούμπα. Διαβάσε την προενέα ημερών επίσημη ανακοίνωση. Κοινοποιήθηκε παντού και στις τοπικές αρχές. Του Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Του Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Καληνύχτα. Εγώ εχθές είδα, λέει η Αθηνά, ότι ζοριστήκατε να την κερδίσετε τη Λαμία. Τι έγινε, τώρα η Λαμία είναι καλή ομάδα. Για το πέναλτι μούφα του Άρη βγήκατε να κράξετε. Για το πέναλτι όταν έπαιξε ο Άρης με τη Λαμία βγήκαν οι συνοπαδείς στο ΠΑΠ στον αέρα και για να μειώσουν την νίκη του Άρη λέγανε ότι η Λαμία δεν είναι τίποτα σπουδαία. Αθηνά, Ελευθέριο, Κορδελιό. Ακροατής. Του Βιερίνα του Πελτίνη θα τα πείτε κάτι. Αντί για ένα βαθμό τσιμπήσατε τρία πονταλάκια. Μάλλον ο Βιερίνα μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι παίζει βόλεϊ, λέει η Αθηνά. Αυτό με το πεντικιούρ Ασλαμά, εσύ πρέπει να το ξέρεις καλύτερα, μιας και κάνεις πεντικιούρ. Πάμε στις γραμμές σε λίγο άλλα δύο μηνύματα. Απλά να μεταφέρω την απορία εδώ του φίλου του Σοκράτη, ναι. Ο οποίος μου λέει «Βλέπω και ξαναβλέπω την τάπα του Βιερίνα και δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι στην κάθοδο για να κρίνω να μετράει το καλάθι». Καλό! Υπάρχει, λέει, πιο καθαρή λήψη. Καλό! Είμαι Βράνκοβιτς. Καλό. Έλα, ακροατές. Καλημέρα στον ακροατή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ο παδός του Άρεος από το κέντρο της πόλης. Κύριε Τσαλπιδί. Παρακαλώ.
Επειδή εμείς οι Αριανοί είμαστε κοντοεψικοί και βλέπουμε παντού εχθρούς και μας κυνηγάει το σύστημα και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί εντάξει, εμείς θέμε ως συνήθως. Και θέλουμε να είμαστε και οι ακριβοδίκαιοι και να επικρατεί η τάξη και η ηθική σε ένα σάπιο πατσαβουλιασμένο πρωτάθλημα. Ξέρετε τι κατοχή υπήρχε στο μάτς Άρης Παναθηναϊκός προχθές, κατοχή μπάλας. 40-60. Ορίστε. 40-60. Τι έβγαλε το site της Ερτέλα. Αλέξανδρε, λίγο μετακινήσου, Αλέξανδρε, λίγο μετακινήσου, λέει ο ηχολήπτης μας, γιατί ακούγεσαι, δεν ξέρω, με ναι, κάποιο σαν κάποιο να φυσάει αέρας, ναι. Τώρα μ' ακούτε. Τώρα ναι, πάμε. Τώρα ναι. Δεν ξέρω λοιπόν, τι έβγαλε το site, γιατί ήμουν στο γήπεδο. Δεν είδα το μάτς. Όχι το site. Τι. Στην οθόνη, την ώρα που μετέβαλε το μάτς, έβγαλε κατοχή μπάλας, ναι. 33-67. Ναι. 33-67. Τελικά, αν μπείτε στο site της εταιρείας που έχει τα στατιστικά, ναι. Είναι 51-49 σήμερα. Γιατί? Αυτό είναι το σωστό. Α, περίμενε. Γιατί εγώ ξέρω, γιατί εγώ ξέρω ότι από την Κυριακή το βράδυ φάγανε τα λυσακά τους όλοι οι συνοπαδοί μου, να πούμε. Ότι ο Άρης άφηνε τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή, ότι κυνηγούσε την μπάλα συνέχεια. Με ξέρεις το τελευταίο πεντάλεπτο που πίεσε για το να ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός, δεν είχε καθόλου την κατοχή. Το 33-67 που σε ποιο σημείο του αγώνα το βάλε. Στο 90 έχει δίκιο. Στην τελευταία κάρτα έχει δίκιο, έχει βγει αυτό. Δηλαδή εκεί που λέει τα στατιστικά τα συνολικά. Στο τέλος. Ενώ τώρα έχει αλλάξει, το έχει κάνει 51-49. 51-49. Προφανώς δεν έκανε refresh. Ναι, 51-49. Άρα λοιπόν αυτά που εμφανίστηκαν στην οθόνη και αυτά που έγαν όλοι οι δημοσιογράφοι και αυτοί μάλιστα που κάνατε να μετά... Δεν θέλουμε μόνο ξένους διαιτητές, θέλουμε και ξένους σχολιαστές. Ωραία, ειλικρινά. Ωραίο. Να πούμε ότι προθέσεις ο Άρης είχε Γρηγόρη Παπαβασιλείου στην περιγραφή. Δεν είχε ο Άρης Γρηγόρη Παπαβασιλείου. Είχε Μπουμπουγιατζή Καραλή. Στο Άρης ΠΑΟΚ, περίμενε λίγο. Στο Άρης ΠΑΟΚ η ΕΡΤΡΙΑ έφερε το Σταμπουλί. Τον Τάσο. Τον Τάσο. Ναι. Στο Άρης Παναθηναϊκός έφερε τον Καραλή. Το Γιάννη. Ωραίος. Γιατί ρε φίλε. Ωραίος. Ωραία. Για να κάνει ωραία περιγραφή. Μια, δεν έβαλε μια τον Τάσο. Παράκληση και μια γιατί δεν έβαλε τον Τάσο και σε αυτό το μάτς. Ναι. Τι είναι. Επειδή περιμένουν άλλη. Τι είναι. Γιατί δεν έβαλε τον Τάσο. Για να έχει καλύτερη περιγραφή. Την άλλη φορά στείλε το μήνο, παιδιά. Ναι. Μια παράκληση. Με μας κάνει ο τραπεζανίδης. Τα λέει καλά. Ναι. Τον Αγγελίνο Βιερίνια. Έλα βραγόρι μου στο βόλιο του Άρη να ανέβουμε κατηγορία. Καλό. Έλα, ωραία. Έτσι κλείνουμε, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Φιλιά στο κέντρο τη. Κατάλαβα, ρε φίλε. Δεν είναι ο καλύτερος τραπεζανίδης από όλους. Ο καλύτερος είναι. Ο Γιώργος. Ναι. Ευχαρίζουμε. Τον με διαφορά. Όχι. Είναι φίλος. Ξεκινήσαμε μαζί. Συγγνώμη, για μένα δεν είναι ο καλύτερος. Από αυτούς που έχει ΕΡΤ. Α, η ΕΡΤ. Πες μου ποιος είναι ο καλύτερος. Καραλής, ρε φίλε. Εμένα μου αρέσει ο Καραλής. Γιατί δεν τον έστειλαν στο Άρης ΠΑΟΚ αφού είναι ο καλύτερος. Νομίζω ήταν και στο Άρης ΠΑΟΚ. Τι δεν ήταν. Ήταν. Στην διεύθυνση αυτή του Τσέρτη με εγώ. Αυτό ακριβώς. Γιατί δεν έκαναν οι δύο καλύτεροι λοιπόν. Ωραία. Περιμένουν τρεις χρυσά πάμε ρε παλικάρι μου και τα λέμε. Τραπεζανίδης, Καραλής. Οι δύο καλύτεροι δεν είναι. Καλημέρα στον Γιώργο, με γίνει παρεξήγηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν στο Αγρίνιο. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ στον αέρα είσαι. Έγινε. Στον αέρα είσαι αδερφέ, καλημέρα. Ξύπνα αδερφέ. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανδρέα, πιο δυνατά, πάμε. Πάμε. Ρε Ανδρέα. Δεν σε ακούω. Τι χερούκλα ήταν αυτή, ρε Ανδρέα. Τα χαμόγελά σου. Δεν υπάρχει χέρια από το χέρι του Θεού, δεν υπάρχουν τίποτα. Μισό γκολ θέλαμε να κερδίσουμε. Μην ακούς τίποτα. Έτσι. Ο Τσατσαρός με κατέβασε το κεφάλι. Ναι. Παίξαμε, δεν κάναμε. Ρε κερδίσαμε, ρε τι χέρια ψάχνετε. Έτσι, ρε. Αυτό είναι. Ρε κερδίσαμε, έτσι. Καλά Χριστούγεννα. Καλά λες, Τσουκαλά, ρε Ανδρέα μου. Πρωταθλητέ, μην ακούς τον κόσμο. Ναι. Κερδίσαμε, ρε προχώρα. Εγώ κερδίζω όλο τον κόσμο εδώ. Μέχρι εδώ βλέπω τα χαμογελά σου. Τι χέρια και πόδια, δεν βλέπω τίποτα. Εγώ βλέπω πρωταθλητής χειμώνα. Ναι. Μην ακούς κανέναν. Κακοί είναι, ζηλεύουνε. Πολύ κακή. Μαζιλεύουνε. Ναι. Μαζιλεύουνε. Ακούς. Δεν υπάρχει. Του χρόνου με τη Manchester City θα παίζουμε. Ναι. Τα 8 είναι σίγουρα. Για να πάτε 8. Την τρέμω τη Manchester City. Τα 8 είναι σίγουρα. Τη σκιά τη. Πάρε στο γήπεδο. Με τη City τα 8 είναι σίγουρα. Αν παίξετε με τη Manchester City του χρόνου. Περίμενε. Αν παίξει με τη Manchester City του χρόνου. Τζάμπα σας κάνω το match program. Εσύ το για να κρεθεί. Ρε και ο Πανουργιάς γελούσε ρε. Ο Πανουργιάς μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ωραία. Έγινε Αντρέα παλικάρι μου επειδή περιμένουν άλλοι τρεις. Έγινε Αντρέα μου. Να σε καλά φιλιά στο Big Apple. Έχουμε ακόμη βρε. Τέσσερις είναι ακόμα. Φιλιά στο Big Apple. Ρε πρωταλητέ είμαστε. Μια μικρή παρατυπία. Τεράστιο μήνυμα του Αριανού 472 και λάτρη της μουσικής.
Το σέρι του Βιεϊρίνια θυμίζει πόζα Φρέντι Μέρκιουρι στη συναυλία των Queen στο Wembley. Όλα τα λεφτά εχθές, η αγωνία στο πρόσωπο του Χάβου, μήπως βάλει κατά λάθος κανένα γκολ ο Ντένις ο Επστάιν. Τον έβγαλε. Το μήνυμα της εβδομάδας στο Λίμπερο από τον Αριανό 4-7-2. Ο Γερμανός που αγάπησε τα μουδανιά. Ωρε φίλε. Ωρε θεούλη μου. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟ, προκατηλημένος και πορωμένος. Άστο να μιλήσει σήμερα. Μάρι, με αυτά που λες φίλε, αυτά που λες, καμιά φορά σε βλέπω να έρθεις σαν κλαμμένος εκεί πέρα. Πού? Γιατί θα τις φας, το εκεί πέρα που είναι. Αυτό κάνω ότι δεν το άκουσα. Όχι, να τα ακούσει, λέει, γιατί. Απειλή δηλαδή. Πλάκα. Τι απειλή, δεν κατάλαβα. Απειλή δηλαδή. Καλή και η πλάκα και το χαβαλέ. Ναι. Καλή και η πλάκα και το χαβαλέ. Αλλά όχι με τον Πάουκ. Αλλά όχι με τον Πάουκ. Όχι, γιατί με τον Πάουκ δεν χαράζει. Ο Τρέγιας χθες που έκανε. Ο Τρέγιας χθες το βράδυ που έκανε πάρτι με τον Σιώπη να τα λέει. Ο Σταύρος να τα λέει. Όλοι να τα λένε, εμείς να μην λέμε. Να καταλάβει τι λέμε. Ναι. Δεν δίνει το πέναλτι στον αρχιοδιαιτητής και μετά παίζει 100-0 φίλε παντού. Νταλή, πραγματικά ντρέπομαι για σένα. Ντρέπομαι για σένα. Ας δώσει το πέναλτι. Ας δώσει το πέναλτι. Μη μου πηγαίνεις από το α στο κ. Προηγείται το α και το β. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνετε. Τι κάνετε. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Νταλή, ενώ από το α στο κ, από το α στο κ δεν του αρέσει να πηγαίνεις. Όταν όμως θα το παίρνεις στον Πρίγιοβιτς, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης θα πέσει με 10, εκεί να πάμε το α στο κ, κατάλαβες. Φίλε, λένε οι δικοί σου. Λένε οι δικοί σου για τον Ολυμπιακό. Λένε οι δικοί σου για τον Ολυμπιακό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ λένε. 138 δημοσιογράφους έχεις. 542 site, 672 κανάλια. Βέβαια, οι δικοί σου λένε αυτά που βλέπουν, ενώ εμείς λέμε. Εσείς τι λέτε. Είστε αντικειμενικοί. Εσείς είστε αντικειμενικοί. Συμίξατε στο Drooling. Συμίξατε στο Drooling το βράδυ της Παρασκευής. Επειδή σχολίασε το πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας. Στην οποία δεν φαινόταν τι έγινε στο Chelsea. Έλα, Νταλή. Παπαδόπουλε, θύμισε φίλε λίγο τι έλεγε, να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο Μάριος πριν 3 χρόνια στο παιχνίδι Κυπέλου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το χέρι το πεντακάθαρο του Χουλ, το απλωμένο μέσα στην περιοχή που βγαίνει τέτα τέτο μάτος, έλεγε ότι δεν βλέπει ρε παιδιά, δεν βλέπει. Έχει γυρισμένη πλάτη. Ποιο λες με τον Κίζα, στον ημιτελικό του Κυπέλου. Στον ημιτελικό του κουπέλου το πρώτο που η διαιτησία είναι 99. Εσύ με τον Γκίζα αυτό θυμάσαι. Με τον Γκίζα αυτό θυμάσαι στο μάτσο εκείνο. Είναι 99-1 διαιτησία. Στο 0-0 ο Βαρέλα πιάνει από το λαιμό τον Μπέρκ. Το αφήνει να παιχτεί και βάζει γκολ ο Πάουκ. Για να είσαι ήσυχος αγόρι μου. Άκου την εκπομπή αλλά μην παίρνεις τηλέφωνο. Μιλάμε για παράφρονες εδώ πέρα. Μην παίρνεις τηλέφωνο. Άκου απλά την εκπομπή. Άκου και χαμογέλα. Άμπαλε αγλαμάς. Ο ημιτελικός εκείνος είναι η ντροπή του ποδοσφαίρου. Η ντροπή του ποδοσφαίρου, ρε. Την μεθεπόμενη μέρα ο Σκάι έβαλε 11 φάσεις. Μία-μία. Μία-μία. Ο Σκάι, ρε παιδιά, έβαλε. Γλωτσάει ο Βραζιλιάνος στην πάρη καθυστέρηση. Ο Σκάι, ρε παιδιά, ο Σκάι, ρε παιδιά. Η Ισλαμία στο χέρι δεν είναι πέναλτι, Μάριε. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πέναλτι, ρε, ίδιο με του Γιώχανσον είναι. Ρε, ίδιο με του Γιώχανσον είναι. Οι κάρτες του Κάι. Στο πόδι χτυπάει. Καλά δεν τρέπεσαι, ρε. Σε προτρέπω. Λες ότι τη Ισλαμία είναι πέναλτι. Λες ότι τη Ισλαμία είναι πέναλτι. Απλά μόνο την εκπομπή και μην καλείς. Τζάμπα σε χειρίζει. Πάρε και δες το τώρα, Νταλή. Πρέπει να τρέπεσαι. Την πάει στο γόνατο του περήφανου Αφρικανού στόπερ. Πρέπει να τρέπεσαι. Οι κάρτες των Κάνια είναι. Το πέναλτι του Πάουκ δεν παίρνει στην Κρήτη. Δεν είναι. Δεν είδε πέναλτι τον ελέφαντα που διέφυγε. Έσχισε μεσημέρι και τιμιστή. Πρέπει να ντρέπεσαι, αγόρι. Πρέπει να ντρέπεσαι. Είναι κίτρινη του Κάνια. Ντροπή. Πρέπει να ντρέπεσαι. Και βλέπεις πέναλτι το γόνατο του περήφανου Αφρικανού. Αγόνατο έγινε. Εδώ μας είπες το γόνατο είναι πέναλτι, ρε. Μαλώνατε τον Παπαδόπουλο που είπε ότι είναι πέναλτι του Γιώχανσον και λέτε ότι είναι πέναλτι το γόνατο του Μαύρου. Μαύρος είναι, φαίνεται. Μαύρος, χτυπάει πάνω η μπάλα στο κεφάλι του Μαύρου. Τουλάχιστον εμάς δεν σ' αφήνουν, αγόρι μου γλυκό, να μιλήσεις. Τι δεν καταλαβαίνεις, αγόρι μου γλυκό. Βασανισμένο απόγονο του Κούτα Κίτρε. Κλείσε το τηλέφωνο. Είσαι ρατσιστής. Κλείσε το τηλέφωνο. Είσαι ρατσιστής. Αυτό
αυτό θέλω να πω. Επόμενη γραμμή! Μιλάει μια ώρα. Επόμενη γραμμή. Προσπάθησε να μιλήσει μια ώρα. Επόμενο. Το γόνατο πέτρε. Το γόνατο του μαύρου, ρε Παναγιώτη. Ο επόμενο. Του καημένου του ανθρωπάκου. Μα κουνούσανε το δάχτυλο για το Γιώργο. Ο επόμενο, αν είναι ΠΑΟΚ, μπορεί να έχει την τύχη να μιλήσει. Και ζητάτε πέναλτι για αυτό το πράγμα. Του περήφανου Γκανέζου. Πρόλαβε, φίλε, να πει τι ομάδα είσαι και θα μιλήσει 6 δευτερόλεπτα. Ρούμεν κόλε. Δώστε γρήγορα γιατί περιμένει. Στεγανοτικά θερμομονωτικά υλικά Ρούμεν. 719-229. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη. Ακριλική κόλλα πλακιδίων κεραμικόλ. Ακριλική κόλλα Panther Alpha 500. Σούπερ! 719-229. Επόμενο φίλο, παρακαλώ. Το κάνα για να ηρεμήσουμε. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Α, θα πάει σε διάλειμμα. Και από κάτω σάρλατα. Τότε περίμενε, φίλε. Ναι. Βασιλική ρετσίνα. Η ρετσίνα την οποία πίνει και ο Νταλή και βλέπει πέναλτι. Αυτό που ζητάει ο ΠΑΟΚ χθες. Δηλαδή, ήμαρτον, ρε παιδιά. Στον καημένο τον Κανέζο. Να μου πεις για την κόκκινη στον Πασχαλάκη. Ναι, ρε φίλε. Είναι καθαρή κόκκινη η καρατιά που κάνει ο τύπος. Εγώ λέω και την άποψη τη δική μου, ρε φίλε. Πριν μιλάτε μεταξύ σας. Πέναλτι που δεν δίνει στη Λαμία Μάρς από αυτά που είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει αστείο να λες πέναλτι. Αυτό που ζητάς εσύ είναι ίδιο με του Γιώχανσον. Μπούτι. Γόνατο, ναι. Γόνατο του αντέφτει και πάει μπάλα. Μπούτι και χέρι είναι ακριβώς το ίδιο. Τρεις φορές το είδα πάλι. Λες και θέλει ο Θεός να το κάνετε λίγο και το ντροπή. Ίδιο που κοροϊδεύατε να λίγο, το ζητάτε. Λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή, ναι. Και προφανώς δεν πίνετε βασιλική ρετσίνα. Πριν αρχίσει να πίνετε βασιλική ρετσίνα που είναι καθαρή. Ναι. Δεν σου θολώνει το μυαλό. Κατάλαβε. Πάρε 7-13-9-81. Νταλή αγόρι μου γλυκό. Με βασιλική ρετσίνα δεν θα νιώθετε μεθυσμένοι να βλέπετε τα γόνατα χέρια. Βασιλική ρετσίνα. Νταλή αγόρι μου γλυκό, μισό λεπτάκι θα σου μιλήσω. Αν χθες ο ΠΑΟΚ έπαιζε, ήταν το παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανετολικός και το άλλο ήταν Λαμία Ολυμπιακός, σήμερα ο Ασλαμάς θα ξεκινούσε που σου κάνει εύκολη τη ζωή ο διαιτητής. Σου δίνει τον γκολ το δεύτερο και σου ανοίγει τον ναι, δρόμο. Που στο 93 ρε Κυριακή ναι. Δεν παίρνει μέσα τελευταία ναι. Επίθεση. Κατάλαβε. Κατάλαβε τι γίνεται. Έτσι πρέπει, αυτή είναι ναι. Η διαφορά. Μα έτσι πρέπει, τσάμπα, ναι. Πήρε τηλέφωνο. Έτσι. Μα, την επόμενη φορά μα ακριβώς, δεν θα έχει ούτε 6 δευτερόλεπτα. Μα ακριβώς αυτό κάνετε εσείς, φίλε. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Αυτό λέμε και εμείς. Εσύ που και κατηγορείς τον καημένο τον Ασίγμα, τον περήφανο Γκανέζο, ήρθε να βγάλει μεροκάματο στη Ρούμελη και το σφάξατε. Μα και εμείς αυτό λέμε. Αβίζου αριθμός 0. Δεν θα πάμε περάσει. Σε break με επανάληψη μηνύματος του 472. Α, πρώτα έχουμε αδικές 164, ζητώ συγγνώμη. Έχει στείλει δύο μηνύματα. Μήπως εσύ, Μάριε, έχει συνηθίσει στα goal of sight του δαυνοστεφανωμένου γι' αυτό και δεν αναφέρει τίποτα. Φίλε, είναι τηλεοπτικό για ένα εκατοστό. Και δεν το είδα, ειλικρινά σου μιλώ. Μετά το είδα. Και νέο μήνυμα 164. Πείτε στον κύριο διευθυντά να οργανώσει μία φορά την εβδομάδα group therapy, γιατί όσο πλησιάζει ο Μάης θα δυσκολεύουν τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως, αν είναι να οργανώσω group έτσι όπως το γράφεις, θα θέλουμε πολύ θέραπη μετά. Το γράφουμε έτσι όπως θέλουμε. Λοιπόν, μήνυμα του 509. Βαρέλα, Πλασεδάκη, Κούνελος και ο Κίπερ, Κουνελοπνίχτης. Βαρέλα, Πλασεδάκη, Κούνελος και ο Κίπερ, Κουνελοπνίχτης. Μία ακόμη φορά το μήνυμα του 472 του ανθρώπου που μες στην κρίση στέλνει λεφτά από τη Θεσσαλονίκη για να βγάζουν άλμπουμ οι Αμερικανοί Σουόν στη Νέα Υόρκη, οι Μάστορες του Θορύβου. Το χέρι του Βιερίνια θυμίζει πόζα Φρέντι Μέρκιουρι στη συναυλία των Queen στο Wembley. Αναφέρεται στο Live Aid το 1985. Φοράει άσπρα μάνικο και ξεβαμένο τζιν. Σκεμμένο τζιν, ξεβαμένο, ναι. Και όλα τα... Ένα τέτοιο έχει στο μπράτσο του. Ένα σακολιέ, έτσι. Ναι, ένα λαστιχάκι. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα λεφτά εχθές, λέει, η αγωνία στο πρόσωπο του Χάβου. Μήπως βάλει κατά λάθος κανένα γκολ ο Επστάιν. Break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Είναι η εποχή του 80, έτσι. Μπράβο, που τα πήρε ο Ολυμπιακός Μπαδέκος, έτσι. Μπράβο, αυτά βάζετε. Τα κλέβαν από τον Άρη όμως και συλλέγανε ναι, 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 ναι. Τα κλεμμένα από τον Πάο. Με το Βόλτο του και τον Πιπισίδη που ήθελε και τίτλους. Άντε ρε τώρα. Δεν πειράζει, ήθελα εγώ. Είχαμε δεκαετία με τον Βόζδο και τον Πεμπισίδη. Με τον Βαρδινογιάννη πόλεμο. Με τον Βόζδο και τον Πεμπισίδη έπαιζα. Δεκαετία 80. Το 79-80 που μου το κλέψαν, που αλλάξανε. Που το κλέψαν από πραγματική κλοπή. Καλά λέει ρε, και του κάνανε εδώ. Που αλλάξαν τον κανονισμό μέσα στη χρονιά. Τον στείλαν στον Παράζ, ναι. Όπως τον αλλάξαν πέρσι για να σωθεί ο Παναθηναϊκός και το ψήφισες εσύ. Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί... Νομίζω ότι δεν χρωστάμε κανένα μήνυμα. Σε περιμένουμε μένα χρωστάτε πολλά, χρωστάτε ψυχή, ακροατής. FM κενό, μήνυμα αποστολή στο 54526. Πάμε στους ακροατές, προλαβαίνουμε άνετα να βγάλουμε 4 ακροατές. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Ναι, εγώ είμαι Γιάννης, λέγομαι Νάουσα. Γιάννης από Νάουσα, παδός του Γιάννης. Νάουσα σου είπε, Γιάννης Νάουσα. Α, ο παδός Νάουσας, sorry, συγγνώμη. Ναι, 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 ναι ρε φίλε. Πάμε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό που γίνεται ρε παιδιά δεν είναι φασισμός λίγο με τον ΠΑΟΚ? Ποιο δηλαδή? Ποιο, πες ποιο.
Τι, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, μια εκπομπή που να μην έχει έναν υποβολέα του ΠΑΟΚ να σε κάνει. Σωστό, το μαζί σου. Μαζί σου, μαζί σου, μαζί σου. All about Aris on air. 5 με 7. All about Aris. Δεν γίνεται 5 με 7, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε άλλο πουθενά. Ενώ εμεί εδώ τι λέμε. 7 με 8 μόνο. Κοίταξε, είναι Τσαλτίδης και Μαντζιούκης. Τα πάντα όλα έχουν και πάω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ηρακλής, μισό λεπτό ρε παιδιά, γιατί είναι να πούμε κουραστικό. Συγγνώμη. Είσαι τον μοίρε τον μόνο ραδιόφωνο που έχει εκπομπή για τον Ηρακλή, φίλε. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ραδιόφωνο δεν έχει εκπομπή αποκλειστικά για τον Ηρακλή. Ναι, ρε παιδί, εγώ δεν λέω ρε παιδιά τώρα. Δεν μπορεί να περιμένω την εκπομπή του F5-7 να σταματήσει. Συγγνώμη, εγώ και ο Μάριος τι κάνουμε το πρωί. Εγώ και ο Μάριος. Δεν κάνει ρε αλλά με υποβολή απάντα του πάω να μην μπορεί να ακούσει τίποτα. Θες να φύγω, δεν θα φύγω ρε φίλε. Δεν σου κάνω το χατήρι να φύγω, δεν κατάλαβα. Γιατί την προηγούμενη φορά να μιλήσαμε για τον Ηρακλή. Δύο ώρες λένε μιλάτε για τον Ηρακλή από όλο Λάρισα. Και μετά με τα μικρόφωνα και τα ακουστικά. Κατάλαβες τι γινόταν για να έχει. Δεν είσαι εδώ όμως για να βλέπεις τι γίνεται. Δύο ώρες για τον Ηρακλή από όλο Λάρισα θα μιλάμε. Ο Παπουλάει αγόρι μου. Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Είμαστε εμείς εδώ, θα τους τα λέμε μέσα στα μούτρα τους. Μην ανησυχείς. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει υποβολές. Μπούρο. Μιλάει από πίσω, μπούρο. Τραγουδάει, κάνει κάτσε ρε παιδιά. Εντάξει, να αλλάξουμε κανάλι, να φύγουμε. Όχι, όχι, εδώ θα μείνεις. Πού να πας, πού να πας, στα άλλα έχει μόνο πάος. Στα άλλα έχει μόνο πάος, κάτσε εδώ. Αυτά που δεν σε ακούς δηλαδή, να μην μιλάω εγώ εδώ, πέρα να ακούς τους άλλους δύο. Αυτά που δεν, αυτό θέλει. Πάμε. Ωραία Γιάννη. Γιάννη καταγράφηκε. Γιάννη μου. Το αίτημά σου και από όλων Καλαμαριάς θα έχουμε. Επόμενη γραμμή. Γιάννη καταγράφηκε και άλλωστε και αυτό το είπες και ελεύθερα στον αέρα ρε φίλε. Ακριβώς γιατί στο Λίμπερο δεν υπάρχει φασισμός. Πάμε. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. 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 Καλημέρα και σε εσάς κυρία μου. Το όνομα και το όνομά σου, τώρα για την ομάδα παλικάρι μου. Η ομάδα είναι αυτή που την Κυριακή θα σε κλεντήσει. Τι ωραία γραμμή που έχει σήμερα. Ο Καραϊσκάκης, Ηρακλής Καραϊσκάκης. Όχι ρε φίλε. Με 18 αγώνες ITT θα έρθω στο κοτέτσι σου και να σε κλείσω το κοιτάκι και θα φύγω. Υβριστικό, υβριστικό. Εγώ φταίω που σε σεβάστηκα στο 8-2. Πριν 5 χρόνια, εγώ φταίω. Εγώ βλάκα φταίω. Επειδή τη Southampton δεν μπορείς να κερδίσεις, ρε, αμπάλε. Το διώξα τον προπονητή. Η Southampton έφερε 2-2 με τη Manchester και διώξα τον προπονητή, ρε, φίλε. Και διώξα και τον καφενέ, κατάλαβες. Ας συγγνώμη που μιλάω. Κατάλαβες το τι έγινε. Μιλάνε σήμερα όλοι για τη Southampton στην Ευρώπη. Ωραίο πλάνο κάτω στην Τατιάνα με πίσω ο τέτοιο γκέι. Ναι, πάμε παλικάρι μου, οξύ μου, αγενή. Τέλος πάντων, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Έχετε δει ποτέ προπονητή του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού όταν ήταν στις δόξες τους. Να βγει και να πει ήταν πέναλτι του αντιπάλου. Άφησε με να μιλήσω. Κοίταξε, ήταν τόσο καθαρό που δεν μπορούσε ρε φίλε τώρα, εντάξει. Ρε παιδιά, άντε με αφήσει να μιλήσω. Γιατί τότε δεν γινόταν καθαρά υπέρ της ομάδας τους. Να μην δίνει πέναλτι, να μην δίνει τέτοιο και να λέει συνέντευξη τύπου ναι ήταν πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα. Που δεν θυμάμαι. Άμα θυμάσαι εσύ πες. Με αλλά τέτοια ναι. Έχει γίνει με αλλά τέτοια να λέει ναι, ναι έγινε αυτό αλλά και εμένα τέτοιο ναι. Έχει γίνει. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Ναι. Σαν να θυμάμαι κάτι με Κώστα Πολυχρονίου. Θα το σκαλίξω όμως. Βγάζει ο Σλαμάς κλασικά για να το φταίω. Πάει για τον Ολυμπιακό που κέρδισε πάλι με goal offside. Δεν λέει τίποτα. Ένα εκατοστό ήταν αυτό. Ρε φίλε, είναι τηλεοπτικό. Ένα εκατοστό δεν είναι. Δηλαδή έχει ο λίγο έγκυος και πολύ έγκυος. Εσύ το έβλεπα σε μικρή τηλεόραση με τον Παναγιώτη χωρίς ήχο. Τι μου λες τώρα. Και συγκρίνεις τον ελέφαντα που διασχίζει τη μισκή την ώρα της αιχμής με το κουνούπι. Εντάξει, το πόσο. Εσύ προκειμένου να μην πάρω πάκο το πρωτάθλημα και με το διάλογο θα συμμαχίσει, αλλά δεν με κάνει εντύπωση. Όχι, ποτέ αυτό. Ποτέ. Με το διάλογο ποτέ. Μου στέλνει ένας και μου λέει ότι δεν είναι του Ολυμπιακού και μου στέλνει φωτογραφία. Και εδώ ο Τσαλτίδης δείχνει η τεχνολογία. Εσύ πες, εσύ. Μας δείχνει. Ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Ότι δεν είναι offside του Ολυμπιακού. Περίμενε. Ο Κυριούλης δίπλα γιατί δεν μιλάει. Όχι, είναι. Γιατί το πόδι του. Περίμενε. Εγώ είμαι θέλω να είμαι αντικειμενικός. Είναι το πόδι του. Ωραία, περιμένουν τρεις. Όταν δεν σε συμφέρει περιμένουν τρεις. Όταν είναι κάποιος αυτά που γουστάρεις δεν περιμένει κανένα. Το Γιάννη τον αφήσει μετά. Είναι πολύ ωριακό αλλά είναι. Είναι τώρα αυτό εσύ. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό ρε Χρήστα, δεν με τρελάνεις τώρα. Μη φωνάζει Ολυμπιακή φωνή. Απλά επειδή έχει γίνει αυτό το Βιερίνα ή του ΠΑΟΚ παίζουν αυτό επικοινωνία. Αυτό έκανε τον ελέφαντα με το κουνούπι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Και κουνούπια αυτά που είναι στον Νίλο. Καλημέρα παιδιά και πάλι καλημέρα. Νταλή, έχεις μισό λεπτό. Είναι ασέβεια! Περιμένουν άλλοι τρεις! Απλά είναι άδικο, γιατί μιλάω, μ' αφήνεις καθόλου. Είναι άδικο να παίρνει κάποιος να λέει είμαι Άρης,
ή Μηρακλή να τον αφήνετε να λέει ό,τι θέλει. Τώρα ντροπή. Ποιον Ηρακλή, ποιον άλλο να τρελάνε. Ντροπή, ρε Ντάλι. Αδικημένοι και στα ραδιόφωνα είστε. Και στα ραδιόφωνα αδικημένοι. Και αντί να πάρετε και το μέρος του, τον αφήνει να το λέει υποβολέα. Ποιον? Αφού δεν είπε υποβολέα τον Παναγιώτη. Σε κάθε εκπομπή πρέπει να υπάρχει ένας υποβολέας του ΠΑΟΚ στα ραδιόφωνα της πόλης, είπε. Και μιλούσε για τη συγκεκριμένη εκπομπή για τον Παναγιώτη. Έλεγε τραγουδάει και δεν πειράζει. Και σας κάνει. Ναι, τι να κάνω. Το χαρακτήρισε υποβολέα και το συνάδελφο σου κοιμήθηκε να πειράζει. Εδώ εσύ είπε ότι θα τον βρείτε τον Αστραμάρα. Εδώ εσύ με απείλησε ότι θα με δίνουν. Άσε το, δεν πειράζει. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Σε έλασα αγαπάνε. Όταν θα μιλήσω. Εσύ είπε θα φά ξύλο Αστραμά και δεν σε αφήσαμε. Και σε πείραξε που είπε τον Παναγιώτη υποβολέα. Χρυσανθέ. Είπε, απάντησε σε αυτό που σου λέω! Είναι σε ηθικός αυτούργος! Όχι, 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 τι σου λέω! Εγώ τον Ασλαμά τον είπα, τον Ασλαμά του είπα, γιατί πολλές φορές τον ακούω διαμαρτύρεται και κλειάζει και κλαίγεται και λέει άμα το πω θα με περπατάω με το μηχανάκι και θα με ξέρουν όλοι και το λέω με αυτά που λες όμως τον απείλησες άρα. Τον με απειλείς ρε φίλε. Τον απείλησα προσωπικά. Άλλοι θα το δίνουν. Δεν θα σε δίνουν άλλοι, θα σε δίνουν άλλοι. Το ξέρω, το έτσι, μέσα. Λοιπόν, Χρυσανθέ, πήρα μόνο και μόνο τηλέφωνο για να σου πω ότι... Ναι. Μ' ακούς, Χρυσανθέ, ναι. Ότι είχες τρία ψέματα. Ναι. Τρία ψέματα, ναι. Ναι, ποια το είναι. Το ένα ήταν ότι η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Γιώχαζον μετά το μυρό του που δεν χτυπάει. Χτυπάει. Θέμα. Ναι. Χτυπάει, αλλά μετά, χτυπάει. Το, μετά το πόδι. Μετά το μυρό. Μετά το μυρό χτυπάει. Λες ψέματα μετά το μυρό πάει. Καλά, τα ξυλέγε. Τραγούδεσαι. Τραγούδεσαι. Εδώ μαζί μου στην απέναντι του τέτοιου. Ναι. Η μπάλα σου αντέτου το χέρι χτυπάει κατευθείαν χωρίς να χτυπήσει το μυρό του. Τι λέει. Βάζω να το ξαναδεί. Τι λες. Τρίτο ψέμα. Τι λες. Δηλαδή, οδηγείς φορτηγό. Παλικάρι μου είσαι καλά. Τι λες. Είσαι επικίνδυνος. Οδηγάς. Έχεις επαγγελματικό δίπλωμα. Ελέγχεστε για τα γυαλιά σας, γιατί τα δικά μου ελέγχονται. Κάθε τρία χρόνια περνάω από έλεγχο εγώ, γιατί έχω δίπλωμα με γυαλιά. Κάθε τρία χρόνια περνάω. Πώς δεν έχεις. Καταράκτη έχεις με αυτά που λες. Δες το. Πού να το δω. Επειδή είσαι τα Γιάννητσά και πας συχνά στην Έδεσσα. Περιμένουν τέσσερις, είναι άδικο. Περιμένουν άλλοι τέσσερις. Καλημέρα, καλημέρα Νταλή. Το θέμα ήταν στο καπάκι στο φίλο τον Αριανό πριν. Έτσι, ότι ο ΠΑΟΚ ψήφισε υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ δεν ψήφισε υπέρ του Παναθηναϊκού για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Έβαλε την Κέρκυρα. Ψήφισε η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Ναι. Η Κέρκυρα έκανε σαμπουκά μόνο. Ο Γκαγκάτσης τι έκανε. Τι ψήφισε. Κάτσε, Παπαδόπουλε, βάζει να δει τις φάσεις. Τι ψήφισε ο Γκαγκάτσης. Ωραία, επόμενη. Πάμε, Χρήστο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε τώρα, έλεος. Είναι αδικία αυτό. Περιμένουμε ο Γκαγκάτσης τότε. Πάμε, Χρήστο, περιμένουμε διάφορα θα μας κυνηγάνε. Επόμενη, ναι. Καλημέρα. Θα μας κυνηγάνε, Χρήστο. Όχι, το τελευταίο έχει δίκιο, ναι. Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε. Γιάννης ΠΑΟΚ. Γιάννης, οπότε στο ΠΑΟΚ. Πάμε, Γιάννη. Ναι, παιδιά. Βασικά, καλημέρα και στους τρεις. Να είσαι καλά, παλικάρι. Νίκο, όχι, Παπαδόπουλο, εγώ δεν θα ασχοληθώ. Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι, Παπαδόπουλος. Δεν θα ασχοληθώ σήμερα με τα παιδιά, τα δύο. Θα ασχοληθώ με τους της Αθήνας. Μπράβο. Αυτά τα ποδοσφαιρικά τα συχάματα για μένα. Έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί προσπαθούν να περάσουν πάλι τον ΠΑΟΚ ευνοημένο στο πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί εγώ είμαι ενάντια σε αυτή τη λογική να μετρήσω το κουκί κουκί να το πάμε. Αλλά άμα το γουστάρουνε να το πάμε κουκί κουκί από την πρώτη αγωνιστική μέχρι σήμερα. Έτσι. Γιατί ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ξέρω αν είναι ο πιο αδικημένος από τους τρεις, σίγουρα δεν είναι ο πιο ευνοημένος. Γιατί βάζεις τους τρεις. Γιατί είναι τρεις που διεκδικούν. Ένα βαθμό. Γιατί η ΑΚ ένα βαθμό πάνω από μένα είναι. Γιατί δεν βάζεις ότι ο Άρης, αν δεν αδικούνταν, θα έχει άλλους έξι. Καταρχάς την ΑΕΚ δεν έπρεπε καν να τη βάλω γιατί την περνάω 12 βαθμούς. Ναι, με αυτό από τους τρεις είπες όμως. Η ΑΕΚ σε σχέση με τον Άρη έχει ευνοηθεί πολύ περισσότερο. Όχι, ο Άρης έχει αδικηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την ΑΕΚ. Αλλά εσείς στην εξίσωσή σας, βάζετε τον Ολυμπιακό. Βάλε τον Άρη να έχω συν 6 βαθμούς να είμαι στους 7 από σένα να δω. Σωστό. Πανιόνιο 2. Μπορεί να γίνονταν και 3. Σωστό, ΠΑΟΚ, απλά. Το πέναλτι που παίρνεις. Καλά, δεν τρέπεσαι ναι, καθόλου. Όχι, εδώ άλλο σας είπε το χώρο. Την επόμενη μέρα δεν ήρθες εδώ πέρα και λες και τα δύο θα τα δίνα. Είσαι ένα ξεγλιστρής από την οργή μου. Κατάλαβε. Δεν σου λέω πρόσεχε τι θα λέγατε. Μετά από ένα μήνα θέλες άλλα. Αν τώρα δεν θυμάσαι. Λάρισα. Γιάννη, μην ξαναπαρεις τηλέφωνο. Λεβαδιακό. Άκου μόνο, θα συγχύσεις αγόρι μου. Το Μάιο, ο κρότος που θα κάνουμε στο γύρο τριάμου θα είναι τεράστιο. Δεν έχω χρόνο. Ναι, πες γρήγορα. Θα μιλήσει ο Γιάννης, θα λέει ωραία το παιδί ο Γιάννης. Ωραία, λοιπόν. Από τους ιεροκήρυκες της επικοινωνίας και της διαφθοράς, από τους κατοίκους της πιο διαφθαραμένης πόλης του πλανήτη μετά την Ποκοτά της Κολομβίας, δεν δέχομαι μαθήματα ηθικής. Ωραίος, ωραίος Γιάννη. Είναι το δεύτερο σφύριγμα που παίρνει και για κακή του τύχη
τα αντισφυρίγματα που είναι περισσότερα δεν τα έχω πληρώσει. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα για να μου το πετάνε. Γι' αυτό δεν τα έχεις πληρώσει. Έγινε Γιάννη μου, έγινε παλικάρι. Άρα στα αντισφυρίγματα πήρες τους βαθμούς και εκεί που αδίκησες πήρες πάλι τους βαθμούς. Ωραία, πάμε στον επόμενο φίλο Κροατή. Καταλαβες. Καλημέρα. Ωραίος. Στα αντισφυρίγματα πήρες τους βαθμούς και εκεί που αδικήθηκε πήρες τους βαθμούς. Ναι, μάτια. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Εσύ είσαι, καλημέρα, πάμε. Καλημέρα από την ευαίσθητη και μη ερωτική πρωτεύουσα των Αθηνών. Σωστό. Δημήτρη Ζωγράφου. Ναι, ναι. Ναι, ο παδός του ΠΑΟΚ από Ζωγράφου. Και εννοώ ευαίσθητη, γιατί από σήμερα κυριαρχεί εδώ πέρα στην άβρα της πόλης ο ευνοημένος ΠΑΟΚ. Το είδα, ανέβασα και η Athens Voice άρθρο, το είδα. Ναι. Από το Σεπτέμβρη. Ναι. Το Σεπτέμβρη. Καλά, αυτό να λέγεται. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν έχει άδικο. Και πέρσι. Οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι εδώ της πόλης μας που ζούμε. Έλα εδώ και ζήσε. Δημήτρη, έλα ζήσε εδώ. Ήμουνα χθες. Ήμουνα χθες. Γιατί δεν ζήσε εδώ πέρα. Το είπε ο Φασούλας. Χίλιες φορές. Εδώ! Αλλάζουμε τώρα! Αλλάζουμε! Έλα, μείνε στο σπίτι μου, εγώ στο δικό σου. Αφού το είπε ο Φασούλας. Αλλάζουμε! Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι του. Αφού το είπε ο Φασούλας, δώσε μια πασούλα. Να πάω εγώ στο Sport FM και σιγά εδώ πέρα στο Λίμπερο. Γιατί δεν υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο, μια λεζάντα εφημερίδας, εδώ και δύο αγωνιστικές, να λένε και να σχολιάσουν κάτι έτσι. Εδώ ρε φίλε, έχασε ο ΠΑΟΚ στο Λονδίνο 4-0 και δεν υπήρχε στο πρωτοσέλιδο. Δεν καταλαβαίνω τι έγινε, έκανε ο ΠΑΟΚ. Και έγραφε με μεγάλα γράμματα μεγαλείο. Το offside goal στο Περιστέρι είναι οριακή φάση, οκ. Να πω ότι είναι και τηλεοπτικό offside, αυτό που κυριαρχεί αυτές τις μέρες. Το Ατρόμητος Ολυμπιακός, ναι, έτσι. Σαν μόδα, έτσι. Να το πούμε. Ότι ναι, είναι τηλεοπτικό offside. Το χθεσινό τι ήταν, για πείτε μου. Τι ήταν, ρε παιδιά. Τηλεοπτικό offside. Του Ολυμπιακού. Τηλεοπτικό offside ήταν το χθεσινό, Είναι μισό εκατοστό offside, δεν είναι. Δεν αγόρι μου γλυκό άκρη. Και εσύ, αγόρι μου, μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Το είδαμε 35 φορέ. Άκου μόνο την εκπομπή. Άκου μόνο την εκπομπή και γέρα. Δημήτρη, δηλαδή, ο ένα διαιτητή δεν βλέπει τον υπτάμενο δίσκο που προσγειώνεται στην Ακρόπολη. Και ο άλλο δεν βλέπει το. Δεν βλέπει το κουνούπι που διασχίζει τη Βασιλεία Ηρακλείου. Τα συγκρίνει τα δύο αυτά. Ενώ πέρσι, α πούμε, που έπεφτε το ρολάκι, α πούμε, στην Ακρόπολη. Με το χέρι στην καρδιά. Είναι σαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλουσάκι γκάν που φοράω. Το βάζω. Αλλά η πονήρο δίπλα μου, κατάλαβε τι κάνει. Που θέλει να βλέπει το δέντρο και να μην χάνει το δάσο. Αυτά που λέει. Κατάλαβε τι γίνεται. Πέρσι δεν είδε ότι ο Τζουζαβίδη μπήκε μέσα και του λέει βγείτε έξω από τον αγωνιστικό χώρο παίκτε του ΠΑΟΚ. Αλλά μετά από μια ώρα που κυκλοφόρησε κάποια φωτογραφία που τραβιέται το μπουφάν του ρε φίλε και φαίνεται το όπλο, μπούκαρε με το όπλο. Πες. Μετά από χρόνια θα μείνει μπούκαρε με το όπλο. Αυτό είναι Δημήτρη. Αυτό είναι προπαγάνδα, Δημήτρη. Ενώ Δημήτρη, αν έμπαινε ο Μαρινάκης με το όπλο, θα έλεγε ο Παναγιώτης. Εισήρθε! Σηκώθηκε από τον κουφάν του Μαρινάκη και φάνηκε το όπλο. Θα έλεγε εισήρθε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό θα έλεγε. Φωτιά πήγα να βάλουν το Σισε. Κεφάλαια βγαίνα μέσα από τη Ριζούπολη. Πρωταθλήματα. Τι να λέμε τώρα, ρε παιδιά. Τι να από πού να ζουν. Από πού να. Ναι, εσύ είσαι αφραχνιασμένο. Πήγα να βάλω φωτιά από το Σαχά. Δεν είδα και εσάς ρε παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ιταλός που τον κύπερ της ΑΕΚ. Την ευαισθησία με που πήρε φωτιά το αριστερό του χέριο. Και τι λέει ο Λαγωνίδης ο Κώστας. Εντάξει τώρα γίνονται θα σε ποδόσφαιρο. Γίνονται. Έγινε Γιάννη μου να είσαι καλά. Δημήτρης από τον Ζωγράφο. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρης. Έχετε μικρομεσαία επιχείρηση. Σας απασχολεί η διαχείριση των εξόδων κίνησης των εταιρικών σας αυτοκινήτων και η έκδοση εταιρικών καρτών είναι πραγματικά χρονοβόρα. Η λύση λέγεται Spendeo από την Enderet. Χωρίς μετρητά, χωρίς προσωπικές πιστωτικές κάρτες, με μεγάλα όρια που θέτουν την επιχείρησή σας σε κίνδυνο. Spendeo.gr, κάθετος business για λεπτομέρειες. Περιμένουν τρεις, πάμε. Πάμε στο πολύ λίγο χρόνο από, έχουμε. Μισό λεπτό, παιδιά. Ναι, καλημέρα, πάμε. Μηνύματα, Μάρια. Ναι, το ξέρω. Δεν έχει άλλα. Δεν έχει άλλα μηνύματα. Γρήγορα, γρήγορα, πάμε. Α, είναι μόνο ένα του Γιάννη, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα από Γουρουνία. Από Γουρουνία. Ναι. Από Γουρουνία. Τέλος, ο παδός του ΠΑΟΚ, πάμε φίλε, ο παδός του ΠΑΟΚ, ξέρει. Ναι, ναι, ξέρεις, ο Μπίλης, τα έχουμε ξαναπεί από Γουρουνία, μέλος πάντα Γουρουνία, Στουτγκάρδη. Α, Στουτγκάρδη, έλα ρε Μπίλη, καλημέρα γόρι μου. Περήφανε ΠΑΟΚ, καλημέρα παλικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, Παπαδόπουλα, τι γίνεται με αυτούς εκεί, ε. Τι να γίνει, με ξυπνήσατε, κοιμόμουν να μην τη φωνάζετε πολύ οφλαγωγία. Πώς θα αντέχει. Συγγνώμη, αλλά αυτό σήμερα ούτε ο Τσαρτίδης ούτε εγώ φωνάξα. Ό,τι αλίμονο. Συγγνώμη. Τι λέτε, ρε, μόνο εσύ ακούγεστε να μου. Κανένα δεν αφήσει να μιλήσει. Λοιπόν, Παπαδόπουλα, πώ αισθάνομαι. Πώ. Σαν τον πιο ωραίο τύπο του γυμναστηρίου που περπατάει και πίσω του σκίζονται οι άλλοι και λένε πω αυτή να την έσκησε τόσο εκείνη πιο πολύ. Εμένα γιατί δεν με σκίζει. Αχ, να με έπαιρνε και εμένα, έτσι κάνουν.
Δηλαδή, στο τέλο, ξέρει που καταλήγει αυτό ο τύπο όμω. Στην αγκαλιά του πλούσιου. Να σε πω κάτι, Ρεσαλτίδη. Εσύ μιλά για ευνοία, για ότι είμαι εγώ ευνοημένο που πήρε ένα πέναλτι να πούμε χθε που δεν θα το έδινε ούτε ο πρόεδρό σου. Αυτό ζητούσε ο Νταλή πριν. Αυτό το πέναλτι ζητούσε. Το ίδιο ζητούσε και μετά και στο 93 δώσαν πέναλτι στον Παναθηναϊκό που δεν υπάρχει. Έλα ρε εσύ τώρα, και αυτό το. Η δήλωση του προπονητή σου είναι γελία. Δηλαδή βγαίνει και λέει δεν ήταν πέναλτι αυτό. Και γιατί δεν λες για το δικό σου ρε φίλο όπως έκανε ο Λουτσέσκου. Αφού κέρδισε ο Λουτσέσκου. Και δεν κατάλαβα, έπρεπε να κέρδισε. Τώρα βγαίνει ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου περίμενε. Ο Λουτσέσκου που είναι ο fair play γιατί δεν είπε ότι είναι πέναλτι. Περίμενε. Του Μπρούνο Γκάμα μέσα στην Τούμπα. Ποιο είναι το διάφορο του φιλικό. Στο φιλικό. Στο κύπελο. Εκεί να βγει να πει ότι είναι πέναλτι. Εκεί να βγει να πει ότι είναι πέναλτι. Εκεί αν έχανε θα έφτιανε αίμα τώρα. Έχει να περάσει το κύπελο. Καλά, εντάξει. Δεν τρέμε πάω και πέρασε το κύπελο. Φίλε, πάμε στον επόμενο. Πάμε, πάμε, πάμε. Για sorry, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε. Άλλοι δύο μένουν. Άλλοι δύο από ένα λεπτό, παρακαλώ. Ούτε μισό λεπτό. Από μισό λεπτό. Καλημέρα και σας, κυρία μου, πείτε το πολύ γρήγορα. Καλημέρα. Και στους τρεις, εγώ θα κάνω μισό λεπτό. Παρακαλώ, ομάδα, μόνο θα πω στο... ομάδα μόνο. Ομάδα. Καλημέρα σε όλους σας. Ομάδα. Δεν θα σου πω ομάδα, απλά θα σου πω μία συμβουλή στον κύριο Ασλαμή και στον κύριο Τσαλτίδη. Ναι. Μην τσαλτίσετε αυτή τη στιγμή, ναι, ο τρόπος που κινείται ο ΠΑΟΚ πονάει σε ορισμένους οπαδούς. Ναι. Το καταλάβατε. Ναι. Μην τσαλτίζεστε με αυτό. Αφήστε τους να, πούνε το... να βγάλουν τον τέρτη τους. Αλλά μην τσατίζεστε γιατί σε ορισμένους θέλουν μακάρι να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά τους πονάει όταν το παίρνουν έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ διαφωνώ. Εντάξει. Θεωρώ ότι το πανηγυρίζουν μια χαρά όπως το Βιερίνια στο τέλος. Ή ο παδός του Ηρακλέους ή του Άρεος. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλά, καλημέρα. Τελευταίος φίλος. Τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Γιώργο. Ναι. Γιώργος από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιώργο. Ναι. Ομάδα, Γιώργο. Λοιπόν, πάω και είμαι. Πάω, ναι, Γιώργο. Περίεργο. Λοιπόν, και πραγματικά θα με πονούσε αν πάρω έτσι το πρωτάθλημα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέει. Θα με αφήσει να μιλήσει τώρα ή να το κατεβάσω. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ πολύ. Να το κατεβάσεις. Έχει λοιπόν δίκιο, ας το καλά λέξει. Ναι, ναι, πες το, πες το, πες το, πες το, Βασίλη, πες. Δύο πραγματάκια. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα σου στείλα μια φωτογραφία. Ήταν πέναλτι του Βιερίνια, δες και τη φωτογραφία λίγο του πέναλτι. Σε μένα. Και... ναι, σε σένα, στο site του Λίμπερο, στο Facebook. Α, δεν το είδα. Θα το δω. Ναι, δέστηνα, δέστηνα λίγο. Και ναι, από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για να αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό, παιδιά. Να αλλάξει ποιο, δηλαδή. Ποιο. Το σκηνικό αυτό πρέπει να αλλάξει. Ο Σαββόπουλος. Το σκηνικό ήρθε ένας μάγος και άλλαξε το σκηνικό. Τι είναι, ποιο, τι. Να μην ξέρουμε αν αυτά που γίνονται είναι λάθη ή αν γίνονται είναι στημένα, δηλαδή αν γίνονται από πρόθεση. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο διαιτητής του Λαμία ΠΑΟΚ, αν οδηγεί, είναι επικίνδυνος. Εγώ σαν οδηγός εποχούμενος σε δίτροχο φοβάμαι αυτό. Κοίταξε και εσένα μας εδώ στον δρόμο έτσι όπως φωνάζεις μέσα Σάκη, στο ραδιοφόνο. Εσύ, θα φοβάμαι και εγώ αν είσαι εδώ στον δρόμο. Ο Σάκης είσαι. Είμαι ο Γιώργος. Γιώργος. Δεν έχω καμία σχέση, δεν παίρνω πολύ συχνά. Παίρνω τα μπουκά του. Σου έστειλα. Μου κάνατε καλό γιατί είχα 39 πυρετό και μου ρίξα τον πυρετό. Έχει πάει στην Ελλάδα. Είστε στην καλή μέρα πάρα πολύ. Φωτογραφία. Ωραία, Γιώργο. Να σε καλά. Καλημέρα, Γιώργο. Η φωτογραφία που στέλνει, Γιώργο, είναι ναι. Έχει χτυπήσει το πόδι του και μετά χτυπάει στο χέρι του. Καλά, του αντέτζω η φάση. Δεν ήθελα μια φωτογραφία. Μα ακόμα και εδώ φαίνεται ότι είναι χτυπήσει το πόδι του πρώτα. Παιδιά, κυνηγάτε τον περήφανο Γκανέζο που ήρθε να βγάλει μεροκάματο στην Ελλάδα, δηλαδή έλεος. Χτυπάει στον κόνα αυτό. Ό,τι έγινε με τον Γιώχανσον, ακριβώς. Και λέγατε ότι είναι μούφα. Εντάξει, αυτό ακριβώς. Έχει ναι, τελειώσει, έχει δίκιο ο κύριος συνάδελφος. Έχουμε τώρα με τραμπούκο εδώ. Ήρθες! Πού είσαι, φίλε, τόσες μέρες. Συχαμένε. Συχαμένε. Ωραίες συνδίκες. Επίδεση, φίλε, επίδεση. Θα καταγραφεί. Καταγραφεί επίδεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, τρομάζω σήμερα, έτσι ειλικρινά. Πέρα την πλάκα, τρομάζω. Έχεις απειλές, φίλε, εντάξει. Σιγάζει, τι να κάνουμε. Τρομάζω. Ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που αντέχει και δουλεύει. Ότι θα το φάσει μέσα στους δύο. Κλείνουμε με μήνυμα του Παοκτσί του Γιάννη που λέει συζήτηση Φούντας 4, Τζιβάνας 4. Φούντας, καλά ρε Τζιβανάκο μου, τι γίνεται και στο σωματείο της Μικράς Ασίας, τι κάνει το τμήμα σκάκουτινγκ, έχει ένα μπεκταρά λέει το χάσαμε. Πώς το λένε, Μαστούρ. Μαστούρ, ναι ρε, Γάνι θα τέριαζε και εμείς το ένα θα σβήναμε και το άλλο θα ανάβαμε. Ναι, αγόρι μου. Μαστούρ, τον οποίο έβαλε ο Χάβος με τη λήξη του αγώνα. Αύριο εδώ, Τρόικα 10 με 12, με πλούσια θεματάκια και όμορφα δωράκια.